Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Άλλο ένα πολυσυλλεκτικό vlog όπου ενώνω παλιά βίντεο με κοινή θεματική προκειμένου να δημιουργήσω ένα βίντεο με βελτιωμένο ήχο, γιατί θα έχετε παρατηρήσει ότι στα παλιότερα βίντεο ο ήχος δεν ήταν στο επίπεδο που τον έχουμε φτάσει σήμερα εδώ στο κανάλι. Και επίσης, όπως σας έχω εξηγήσει, επειδή αυτές τις μέρες παίρνω λίγες διακοπές, έχω φτιάξει αυτά τα βίντεο από προηγουμένως, ούτως ώστε να έχετε νέο υλικό καθημερινά να παρακολουθήσετε, έστω και αν αυτό το νέο υλικό είναι μια σύμμιξη παλαιότερων υλικών, είναι video compilation, και τα οποία βάζω σε ένα playlist με τίτλο compilation, παλιότερα βίντεο με κοινή θεματική, μεγάλα σε διάρκεια. Το σημερινό βίντεο compilation, η λέξη compilation σημαίνει συνδυασμός ή συγκερασμός, έχει θέμα τη φιλία. Και το πρώτο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα έρχεται από το Σεπτέμβριο του 2019 και έχει τίτλο «Γιατί να πρέπει να τσακωθώ για να τελειώσω μία φιλία». Όπως και στα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει, που ένωσα παλιότερα βίντεο, βάζω το αρχαιότερο πρώτα και τα νεότερα έπειτα, ούτως ώστε να βλέπουμε έτσι και λίγο και την εξέλιξη στις θεματικές εδώ στο κανάλι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο βίντεο από το Σεπτέμβριο του 2019, 4 χρόνια πριν δηλαδή. Καλησπέρα. Παρασκευή 27 του Σεπτέμβρη και πάμε στο βραδινό vlog, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχάς, είναι επιστολή από νεαρό άνδρα. Και δεύτερον, μιλάει για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι όλους μας έχει προβληματίσει ή μπορεί και να μας προβληματίζει. Γιατί πρέπει να τσακωθώ για να τελειώσω μια φιλία? Η νοοτροπία μας στον τερματισμό της φιλίας. Κυρία Θέκλα μου, καλησπέρα σας. Παρακολουθώ συνεχώς τα βίντεο σας καθώς και την εκπομπή σας, όποτε είμαι στο σπίτι, και πιστεύω ότι είστε ένα διαμάντη στην κυπριακή τηλεόραση και στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη. Σέβομαι πολύ τις απόψεις σας που 9,5 στις 10 φορές με βρίσκουν πάντα σύμφωνο. Θα ήταν πολύ ανησυχητικό να σε βρίσκω 10 στις 10 φορές σύμφωνο, άρα πάμε καλά. Σας αποστέλνω αυτή την επιστολή με προσδοκία να γίνει vlog για ένα θέμα που με απασχολεί. Το δύσκολο θέμα αυτό αφορά την φιλία. Με βασανίζουν εδώ και καιρό κάποια ερωτήματα και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Είμαι 26 ετών. Άρα είναι ένα αγόρι 26 ετών, ένας άνδρας νεαρός 26 ετών, και μια μέρα ξύπνησα και κατάλαβα ότι από τις 3-4 φιλίες που έχω στη ζωή μου, με γεμίζουν μόνο η 1-2. Τι εννοώ? Στα 26 μου τώρα έχω διαφορετική αντίληψη για το θέμα της φιλίας από ό,τι πριν 5 χρόνια. Βέβαια, μεγαλώνεις, ενηλικιώνεσαι. Είπαμε, η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου μπορεί να διαρκέσει από τα 22 μέχρι τα 24 να τελειώσει η ανάπτυξη, οπότε είναι φυσιολογικό. Για μένα, φιλία είναι να είσαι ο εαυτός σου μπροστά στο άλλο πρόσωπο, να του έχεις πλήρη εμπιστοσύνη, να τσαλακώνεσαι και να συμπεριφέρεσαι λες και είναι αδερφός σου άλλος. Και λέω αδερφός, διότι αυτή είναι μια ιερή και βαριά λέξη, που πλέον στις μέρες μας μεταξύ ανδρών έγινε καραμέλα του στυλ «Μα πού χάθηκες βρε αδελφέ» κλπ. Για μένα, φιλία δεν είναι τα κλαμπ πλέον, ούτε οι έξοδοι, ούτε καθημερινά να βρίσκομαι για καφέδες κλπ. Αναζητώ πλέον πιο ουσιαστικές σχέσεις. Χαίρομαι για σένα. Μεγαλώνεις, οριμάζεις, βρίσκεις ποιος είσαι. Νιώθω τυχερός. Έχω τέτοια φιλία στη ζωή μου. Ο κουμπάρος μου, που ήμασταν διπλανοί από την 5η Δημοτικού μέχρι την 3η Λυκείου και συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα και νιώθουμε και οι δύο όλα όσα σας περιέγραψα πιο πάνω. Χαίρομαι. Είσαι τυχερός που στα 26 σου έχεις αδερφική φιλία. Μπράβο. Εγώ έγινα πολύ, πολύ μεγαλύτερη ηλικία για να έχω τέτοια φιλία. Το θέμα τώρα είναι μια άλλη φιλία που έχω, που ο κουμπάρος μου δεν τον γνώρισε και που ξεκίνησε πριν 5 περίπου χρόνια. Δεν είναι μια φιλία ανεξάρτητη από τη φιλία σου με τον κουμπάρο σου. Και βασιζόταν κατά κύριο λόγο στα καφέ, τα κλαμπς κλπ. Όταν περνούσα κι εγώ αυτή τη φοιτητική φάση. Το θέμα μου είναι ότι δεν θέλω να βρίσκομαι με το συγκεκριμένο πρόσωπο, παρόλο που μου το ζητά συχνά. Βλέπω κάποια πράγματα που δεν μου αρέσουν, αλλά δεν είναι και ο αποδεκτός λόγος αυτός για να διακόψω τη φιλία. Φαντάζομαι να είσαι κοινωνικά αποδεκτός λόγος, γιατί για μας, εδώ πέρα στο κανάλι, είναι πολύ αποδεκτός λόγος να διακόψεις μια φιλία γιατί δεν ταιριάζεις με τον άλλον. Το βασικό πιστεύω είναι ότι δεν ταιριάζουμε πλέον. Άμα δεν ταιριάζουμε, σταματούμε να συμπεθεριάζουμε, έτσι που λέμε.
Εγώ εμφανισιακά είμαι μέτριος. Υποτιμάς τον εαυτό σου γιατί έχω δει τη φωτογραφία σου. Είμαστε φίλοι στο Instagram. Δεν είσαι μέτριος. Μια χαρά αγόρις. Μια χαρά άντρας. Ενώ αυτός πολύ εμφανίσιμος του γυμναστηρίου, της μόδας, της υποτίθεται αφηρημένης φωτογραφίας στο Instagram, του στυλ θα κοιτώ δεξιά και βγάλαμε φωτογραφία, του λαδωμένου Κυριακού στην παραλία. Λαδωμένους Κυριακού, βαζουλάδες στον Κυριακό. Νομίζω ότι μόνο στους διαγωνισμούς bodybuilding βαζουλάδες στους Κυριακούς βάζω και στην παραλία. Καιρό να πάω εγώ σε κοσμική παραλία. Του like και του follow, δηλαδή τον ενδιαφέρουν πολύ τα likes και τα follow στα social media. Και όποτε βγούμε για καφέ, αυτές είναι οι συζητήσεις, κυρίως από τη μεριά του. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, αλλά όμως δεν θέλω να γίνομαι δυσάρεστος και γι' αυτό προσποιούμε. Δεν θέλω να γίνομαι δυσάρεστος και γι' αυτό προσποιούμε. Άρα προδίδεις τον εαυτό σου κάθε φορά που κάνεις αυτό το πράγμα. Το δικό μου νόημα αλλά και ενδιαφέροντα είναι άλλα. Όμως δεν κατηγορώ την στάση και τις συνήθειες κανενός. Απλώς νιώθω άβολα να βγαίνω μαζί του. Δεν είμαι ο εαυτός μου και κάθε φορά πρέπει να κοκεταρίζομαι για να πιούμε ένα καφέ στο πιο ακριβό καφέ, διότι αυτός είναι πάντα στην εντέλεια. Πολύ κουραστικός φίλος αυτός που κοκεταρίζεσαι κάθε φορά για να βρεθείς. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς να διακόψω αυτή την φιλία, διότι ουσιαστικά δεν μου έχει κάνει κάτι. Ακούστε τώρα την νοοτροπία μας. Δυστυχώς στην Κύπρο, κατά τη γνώμη μου, έχουμε κακή νοοτροπία σε αυτό το θέμα. Μάθαμε να διακόψουμε μια φιλία μόνο όταν κάποιος μας κάνει κάτι, όταν κάποιος μας κατηγορήσει. Αυτό το πρόσωπο δεν θα δεχθεί σαν δικαιολογία το ότι πλέον ίσως να μην ταιριάζουμε. Είναι διαφορετικά τα θέλω μας, διαφορετικές οι αντιλήψεις μας κλπ. Βέβαια, εφόσον δεν ταιριάζεται, πώς θα δεχθεί αυτή τη δικαιολογία, αυτό το λόγο, πώς θα το δεχθεί, αφού γι' αυτό δεν είναι σημαντικός λόγος να ταιριάζουν οι άνθρωποι, εφόσον δεν το έχει αντιληφθεί κιόλας ακόμη. Πραγματικά δεν μου έχει κάνει κάτι. Παιδί μου, το ότι βγαίνει μαζί του και πνίγεσαι συναισθηματικά και ψυχικά και πνευματικά δεν είναι κάτι αυτό. Είναι λίγο. Η τοξικότητα είναι λίγο. Αλλά κάτι με τραβά πίσω. Το ένστικτό σου σε τραβά πίσω. Τον κατήνστικτ σου. Και δυστυχώ δύσκολα θα γίνω πιστικό. Μα γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ να γίνει πιστικό και αρεστό. Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Άμα εάν αναφέρω τις πιο πάνω δικαιολογίες, δεν είναι δικαιολογίες, είναι λόγοι. Δεν είναι η δικαιολογία είναι κάτι που εφευρίσκεις για να μην πεις την αλήθεια. Οι λόγοι είναι η αλήθεια. Διότι μάθαμε να λύνουμε τις φιλικές ερωτικές μας σχέσεις με τσακωμούς, αφού πρώτα προηγηθούν ίντριγκες, κατηγορίες κλπ, μιας και πάντα ακούω το κλασικό «τσακωθήκαμε και δεν μιλάμε πλέον». Ξέρω ότι μετά ίσως ξεκινήσουν τα θαψίματα από μεριά του, άρα φοβάσαι πως θα σε κακολογήσει. Και οι κατηγορίες του στυλ, δεν ξέρω τι έπαθε και δεν μου μιλά πλέον, δεν του έκανα κάτι. Ακριβώς γιατί δυσκολευόμαστε ως λαός να διακόψουμε μια φιλία ή και να κατανοήσουμε και να αποδεκτούμε τους ξεκάθαρους λόγους χωρίς να συμβεί κάτι στο παρασκήνιο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Μου θυμίζει τη μάνα μου, που έλεγε γιατί να χωρίσει τον άντρα σου, αφού δεν σε απάντησε, αφού δεν είναι πότης, δεν είναι τσογαδόρος, δεν είναι γυναικάς, γιατί να το χωρίσεις. Όταν έλεγα στην μάνα μου το 2001, μαμά, εγώ αποφάσισα να χωρίσω γιατί δεν ταιριάζουμε. Δεν μου έχει κάνει κάτι, αλλά δεν ταιριάζουν. Έτσι είναι η νοοτροπία. Πρέπει να σου κάνει κάτι ο άλλος για να τερματίσεις το γάμο, τη φιλία. Δεν δικαιούσε και εσύ, ρε παιδί μου, να πεις έκανα μια επιλογή. Έκανα λάθος εγώ που έκανα μια επιλογή που δεν ταιριάζουμε και αναλαμβάνω την ευθύνη του λάθους μου. Όχι, θα κάτσει εκεί. Να κάνεις παρέα, να κάνεις γάμους, να κάνεις αυτά για να είναι ευχαριστημένη η κοινωνία. Τα παιδιά της δεν χωρίζουν, δεν τσακώνονται. Γιατί ντε και καλά ο ένας από τους δυο να έκανε κάτι του άλλου. Γιατί πρέπει να αποφεύγω κάποιον για να του δώσω το μήνυμα εντός εισαγωγικών που θέλω. Ποιος σου το είπε αυτό. Εμένα η γνώμη μου είναι να πεις στον άλλο, ξέρεις, αποφάσισα ότι πλέον δεν θα κάνουμε παρέα. Γιατί θα σου πει, επειδή δεν ταιριάζουμε. Και άμα σου ξανακαλέσει για παρέα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αλλά έχω αποφασίσει να μην κάνουμε παρέα. Είναι δύσκολο, το ξέρω, να πεις την αλήθεια, αλλά άμα φτάσεις και την πεις, απελευθερώνεσαι. Δεν είναι έτσι. Ας αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία όπου δεν ισχύει και να μην βρίσκουμε αφορμή για τσακωμό για να αιτιολογήσουμε μια διακοπή φιλίας. Αν έχετε κάποια λύση πώς μπορώ να χειριστώ αυτό το θέμα, θα το εκτιμούσα πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να σου πω κάτι. Δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση. Δεν έχω λύση έτσι όπως τη ζητάς, μαγική λύση.
Δεν μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και αρεστός, αλλά και αποτελεσματικός όσον αφορά στην προστασία της ψυχής σου από την όποια τοξικότητα. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή. Κάτι πρέπει να χάσεις. Η γνώμη μου, εμένα η προσωπική, η οποία είναι βασισμένη πάνω στη δική μου ψυχοσύνθεση και πάνω στο πώς θα ήθελα να λειτουργώ εγώ ή πώς καταφέρω να λειτουργώ εγώ, γιατί ούτε και εγώ δεν καταφέρνω πάντα να λειτουργώ έτσι, το παραδέχομαι, είναι να λέμε την αλήθεια μας. Να λέμε την αλήθεια μας ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν νιώθω καλά όταν βγαίνουμε έξω μαζί. Δεν νιώθω να με γεμίζει πλέον αυτή η φιλία. Νιώθω ότι δεν μου κάνει καλό και δεν σου κάνει και σε ένα καλό να έρχεται να βγαίνει μαζί σου ένας άνθρωπος που δεν γουστάρει την παρέα σας. Γι' αυτό θα σταματήσω. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις και δεν το έχω κάνει εγώ πάντα. Τώρα έκανα αυτοκριτική διαβάζοντας το mail σου και σκέφτομαι ότι και εγώ στο παρελθόν το έχω κάνει. Να βρω αφορμή να τσακωθώ για να τελειώσω μια φιλία που διαφορετικά δεν τελειώνει. Είναι φυσικά και το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά υπόψη. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γίνεται το δικό τους. Κάποιοι άνθρωποι είναι χειριστικοί. Οπότε, αν τους το πεις με το καλό, αν τους το πεις ευγενικά, δεν θα το ακούσουν. Έχεις και update όμως, το οποίο νομίζω update που ήρθε πρόσφατα, απαντάει από μόνο τους τις απορίες σου. Κυρία Θέκλα μου, καλησπέρα. Ένα μικρό update στην επιστολή μου. Πριν λίγες μέρες, τυχαία, συνάντησα τη μητέρα του συγκεκριμένου φίλου μου, αυτού που πασχίζεις να τερματίσεις τη φιλία μαζί του, διότι τυχαίνει να γνωριζόμαστε οικογενειακώς. Δεν τον γνωρίζω και αυτόν και την αδερφή του. Μόλις με είδε, με αγκάλιασε και με ρώτησε πού χάθηκα. Ως εδώ όλα καλά. Και συνεχίζει να μου αποκαλύπτει πράγματα, τα οποία εγώ εμπιστευόμουν στο φίλο μου. Ψάχνεις δουλειά ακόμα, έμαθα. Δεν βρήκες τίποτα. Δεν βαριέσαι σπίτι. Τα προσπερνώ και απαντώ με σταθερό τόνο ότι δεν κάθομαι απλά στο σπίτι, αλλά κάνω μαθήματα για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου. Μετά έρχεται και η επόμενη δόση τοξικότητας. Έπιασες και καινούριο αυτοκίνητο, ε! Να είναι καλά ο παπάκης, δηλαδή ο μπαμπάς σου. Και τη απαντώ ότι δεν μου το αγόρασε ο μπαμπάς μου, αλλά είναι δώρο στην αποφύτισή μου από την νονά μου. Η νονά μου δεν έχει παιδιά και είμαι το μοναδικό της παιδί που την τρέχω συνεχώς, αφού είναι η αδερφή της μαμάς μου και αποφάσισε να μου κάνει ένα δώρο. Πρέπει να απολογούμε στον κάθε τοξικό. Ε, ναι, από τη στιγμή που διατηρείς φιλία με τον τάδε τοξικό, φίλε, πρέπει να απολογίσεις τον τάδε τοξικό. Και ξεκινά το παραλήρημα. Εγώ του γιου μου, όταν του αγόρασα, ήταν πανάκριβο. Δεν είχε κανείς την ηλικία του τέτοιο αυτοκίνητο κλπ. Κλπ. Πού θέλω να καταλήξω. Τους προβληματισμούς μου που του έλεγα για μένα, δυστυχώς τους μάθαινε όλη η οικογένεια. Αν πατήσω σε αυτό το γεγονός για να διακόψω τη φιλία, θα ακούσω χίλιες δυο δικαιολογίες του τύπου. Σιγά, απλά με ρώτησε η μάνα μου τι κάνεις και τι είπα. Ξέρω ότι θα με κακολογούν οικογενειακώς. Και δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ την όλη κατάσταση. Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο. Να σου πω τα νέα! Σε κακολογούν οικογενειακώς και σε φθονούν οικογενειακώς. Δεν χρειάζεται να τερματίσεις τη φιλία μαζί τους για να σε κατηγορήσουν οικογενειακώς και να σε κακολογήσουν οικογενειακώς. Το κάνουν ήδη. Το κάνουν ήδη. Χώνεψέ το. Υπάρχουν λογιόλογιον άνθρωποι γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι καλοπροαίρετοι, benevolent, καλόβολοι που λέμε στα αγγλικά, οι οποίοι έχουν καλή θέληση και καλή βούληση, οι οποίοι κάνουν παρέα μαζί μας και προσπαθούν να δουν το καλύτερο σε εμάς και μας βλέπουν με αγάπη και εκτίμηση. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι κακόβουλοι, οι οποίοι είναι γεμάτοι κόμπλεξ, μειονεκτήματα, αισθήματα κατωτερότητας, φθόνο, ίσως και ναρκισισμό. Είπαμε, δεν διαγνώσκουμε τον κόσμο, μιλάμε για γεγονότα που παρατηρούμε γύρω μας. Οι οποίοι ψάχνουν συνεχώς να βρουν αρνητικά στους άλλους και ψάχνουν τρόπο να ανεβάσουν τον εαυτό τους σε ένα βάθρο πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Έχεις πέσει σε τέτοια περίπτωση και, όπως συμβαίνει συνήθως, είναι οικογενειακό το πράγμα. Τουλάχιστον και η μάνα, δεν ξέρω την αδερφή, και η μάνα του είναι το ίδιο φρούτο. Οπότε, φίλε, από τη στιγμή που κάνεις παρέα με αυτόν τον τύπο, σε κατηγορεί ούτως ή άλλως. Είτε σταματήσεις να κάνεις παρέα μαζί του, είτε συνεχίζεις να κάνεις παρέα μαζί του, θα σε κατηγορεί. Οπότε, η γνώμη μου είναι να του πεις ξεκούτσουλα, που λέμε στα κυπριακά, βουζο Κυπρέος, να του πεις ξεκάθαρα ότι, φίλε, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω. Βαριέμαι. Δεν μ' αρέσουν τα πράγματα που σ' αρέσουν εσένα. Βαριέμαι τις συζητήσεις μας. Ούτε για τη μάνα του να του πεις, ούτε για τη θιά του, ούτε για τίποτε. Να του πεις την αλήθεια. Η γνώμη μου. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, σκέφτομαι, είχα κι εγώ μια τέτοια φιλία
Ένιωθα άσχημα, αλλά πριν χρόνια ήμουνα σε μια φάση που φοβόμουν να επικοινωνήσω με τον εαυτό μου. Όσοι είδατε το vlog το μεσημεριανό, το αγγλικό που μιλάει για την επικοινωνία, λέει ότι το κύριο στοιχείο της επικοινωνίας είναι να επικοινωνήσουμε τον εαυτό μας και να καταλάβουμε τα συναισθήματα μας. Φοβόμουν να επικοινωνήσω με μένα και να κατανοήσω γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν ένιωθα καλά όταν βρισκόμουν εκείνο το πρόσωπο. Οπότε σε κάποια φάση, όταν παραέγινε η αρνητική αυτή που έκανε μια πράξη εκείνο το πρόσωπο, η οποία μου έδινε αφορμή να βάλω όρια. Και όταν έβαλα όρια, τότε ξέσπασε ο καυγάς. Και τότε συνειδητοποίησα ότι εκείνο το πρόσωπο είχε κακή γνώμη για μένα από πριν. Και ότι εκείνο το πρόσωπο με κατηγορούσε από πριν. Και με φθορούσε από πριν. Και με κουτσομπόλευε από πριν. Και είτε τσακωνόμουν μαζί με εκείνο το πρόσωπο, είτε δεν τσακωνόμουν, το ίδιο σκατό θα συνέχιζε. Συγγνώμη για την έκφραση. Οπότε και εσύ τώρα. Και μετά έλεγα να και να και να. Που κάθισες 2,5 χρόνια. Από τους 6 μήνες και μετά. Εγώ έλεγα κενά, 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 γιατί το ένστικτό μου από πριν ξεκινήσει η φιλία μου έλεγε, χωρίς να το δω το πρόσωπο, όταν μου είπαν το τάδε πρόσωπο θα σε γνωρίσει, είπα, δεν θέλω. Και όμως πήγα. Πήγα. Και μετά σκέφτηκα εγώ, γιατί έκανα παρέα με αυτό το πρόσωπο. Είχα και εγώ ματαιοδοξία, σαφώς είχα. Σαφώς είχα και εγώ ματαιοδοξία, η οποία τέριαζε με τη δικιά του ματαιοδοξία. Ήμουνα και εγώ επιφανειακή, σαφώς ήμουνα και εγώ επιφανειακή. Δηλαδή είχα κάποια κομμάτια μου μέσα ματαιοδοξίας, επιφανειακότητας, ναρκισισμού ίσως, τα οποία τέριαζαν με εκείνο το πρόσωπο. Και όσο ήταν μια φάση εκείνη στη ζωή μου στην οποία έκανα πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και όσο εξελισσόμουν ως άνθρωπος και κατάφερα να ξεπεράσω τη δικιά μου τοξικότητα, συνειδητοποιούσα ότι δεν μου έκανε καλό η τοξικότητα του άλλου. Όμως, εκ των υστέρων, λέω, θα μπορούσε να τσακωθώ, να σταματήσω τη φιλία χωρίς να τσακωθώ. Δηλαδή θα μπορούσε να πω, ξέρεις, δεν θέλω πλέον να κάνουμε παρέα, γιατί δεν με γεμίζει η παρέα μας. Ήταν πολύ πιθανό να επισύρω το θυμό του άλλου προσώπου, να με πει αχάριστη, να με πει εκμεταλλεύτρια, να με πει με κάνεις παρέα όσο με έχεις ανάγκη και τώρα δεν με θες και σταματάς να κάνεις παρέα. Να πέσω από τον εγωισμό μου, να ταπεινωθώ ή να εξευτελιστώ, όμως δεν ξέρω πόσο έντιμο ήταν να συνεχίζω εγώ την παρέα όσο ένιωθα αυτά τα τσιμπήματα ότι κάτι πάει χ και μετά να πατήσω πάνω σε ένα λάθος του προσώπου εκείνου για να προκαλέσω τον καυγά και να τσακωθώ και να σταματήσουμε να κάνουμε παρέα. Δηλαδή είναι και θέμα ανδριοσύνης. Εγώ τώρα σκεφτόμενη πίσω εκείνη τη φάση λέω δεν ήμουν ανδρεία ψυχικά. Δεν ήμουν παλικάρι, δεν ήμουν αδυνατή. Δηλαδή άφησα τα πράγματα ώστε να κάνει κάτι και να πιαστώ από εκείνο το κάτι και να τερματίσει η φιλία από τον τσακωμό που έγινε επειδή πιάστηκα από εκείνο το κάτι, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα 6 μήνες πριν, 10 μήνες πριν, να έλεγα την αλήθεια ότι προτιμώ να σταματήσει η φιλία μας γιατί δεν με εκφράζει πλέον. Και να δεχόμουν και όλα τα πομούσουρα που λέμε στην Κύπρο, τα μούτρα που λένε στην Ελλάδα, να δεχόμουν και όλη την κριτική, την αρνητική ή την αρνητική αντίδραση σε κάτι τέτοιο, γιατί πληγώνεις πολύ τον εγωισμό ενός ανθρώπου να πας να του πεις δεν με γεμίζει πλέον η παρέα μας. Του πληγώνεις πολύ τον εγωισμό, αλλά του λες την αλήθεια. Ενώ αν πας να τσακωθείς μαζί του για κάτι άλλο, σαν να του λες, ξέρεις, να το διορθώσεις αυτό το κάτι άλλο, εγώ θέλω να είμαστε φίλοι, αφού δεν θες να είσαστε φίλοι. Γιατί δεν λες την αλήθεια. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι. Δεν με γεμίζει πλέον η φιλία μας. Ό,τι θα σε κατηγορεί, θα σε κατηγορεί. Ό,τι θα σε κουτσομπολεύει, θα σε κουτσομπολεύει. Το κάνει ήδη. Και εφόσον μεγαλώνεις και εφόσον οριμάζεις και εφόσον ανακαλύπτεις το πραγματικό σου αυτό, θέλεις να σκεφτούμε μαζί και λίγο την δυνατότητα να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μας ενοχλεί τι λένε για μας οι άλλοι, όταν αυτοί οι άλλοι είναι άνθρωποι που δεν γουστάρουμε. Κατά ακρίβεια είναι μετάλλιο να μην μας θέλουν άνθρωποι που δεν θέλουμε εμείς. Κατά ακρίβεια είναι ανησυχητικό να λένε καλά λόγια για μας άνθρωποι που δεν μας αρέσουν. Σοβαρά. Σκέψου το. Αν αυτός ο τύπος ο τόσο επιφανειακός και επιπόλαιος και τόσο νάρκισσος όπως τον περιγράφεις, δεν το διαγνώσκω. Λέω πώς το με. Δεν λέω ναρκισσίστη, λέω νάρκισσος όπως ήταν ο αρχαίος ο νάρκισσος που ερωτευόταν τον εαυτό του. Βγάλε μια φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό έτσι σου λέει, βγάλε μια φωτογραφία. Να φαίνομαι αφηρημένος. Και ποιο είναι το καλό μου το προφίλ. Ποιο είναι εμένα αυτό, ε. Έτσι στο καλό μου το προφίλ και εγώ δεν έχω ιδέα τώρα ότι με βγάζεις φωτογραφία
Κοιτάω έξω τη φύση και εσύ με έχεις βγάλει κατά λάθος και ούψ, με έβγαλες. Και ούψ, την έβαλα στο Instagram και λέω ούψ, κατά λάθος με έβγαλε ο κολλητός μου. Και βγήκε η καλή μου πλευρά. Αγιολάν. Αγιολάν στο Κυπριακό. Άντε καλέ, άντε από εκεί. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, καλύτερα να διακόψεις μια τέτοια φιλία επειδή δεν σε γεμίζει. Και αν τέτοιος άνθρωπος που είναι τόσο επιφανειακός έχει κακή γνώμη για σένα, αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Να ανησυχείς όταν τύποι που δεν εκτιμάς, δεν σέβεσαι και δεν γουστάρεις έχουν καλή γνώμη για σένα. Εκεί να ανησυχείς. Μου είχε τύχει μια φορά, μου λέει μία, ξέρεις, η τάδε έχει πολύ καλή γνώμη για σένα. Εγώ εκείνη την τάδε δεν την εκτιμούσα. Δηλαδή είχα μια γνώμη για αυτή τη γυναίκα ότι ήταν πολύ επιφανειακή, ότι ήταν τέλος πάντων ένας άνθρωπος της ύλης, ένας άνθρωπος που είχε άλλες αρχές και αξίες από μένα και ανησύχησα, στενοχωρέθηκα, λέω, μα είσαι σίγουρη, μα σοβαρά, μα είσαι σίγουρη ότι εκείνο το πρόσωπο με χτυπά. Τι έκανα λάθος, της λέω, γελούσε μισή ώρα. Της λέω, κάτι κάνω λάθος για να με χτυπάει εκείνο το πρόσωπο, κάτι πάει χ μαζί μου, κάτι έχω αφήσει να φανεί ότι είμαι κάτι που δεν είμαι, πρέπει να κοιταχτώ. Πήγα στη συνάδελφο που κάνουμε συνεποπτεία και της λέω, εδώ έχω πρόβλημα. Το τάδε πρόσωπο που ήταν κοινό μας γνωστό, με συμπαθεί. Κάτι πάει χ μαζί μου. Έτσι να το βλέπεις. Γιατί έτσι είναι. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Πες μου ποιος σε εκτιμά να σου πω ποιος είσαι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να είμαστε αριστεί σε όλους. Δεν μπορούμε να είμαστε, πώς το λένε εκείνο το ερπετό που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται. Κουρκουτάς είναι στην Κύπρο. Χαμελέοντες. Δεν μπορούμε να είμαστε χαμελέοντες. Αν αρέσουμε σε όλους, σημαίνει ότι είμαστε χαμελέοντες. Σημαίνει ότι δεν έχουμε προσωπικότητα. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε δικές μας απόψεις, δικά μας θέλω, δικές μας αρέσκειες. Είμαστε ό,τι να είναι. Θες να είσαι ό,τι να είναι, ή θες να είσαι αυτό το ωραίος άνθρωπος που ξέρω ότι είσαι. Φιλιά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε. Επειδή είναι Πέμπτη σήμερα και γυρίζω αυτό τη Παρασκευή, τα κόψα τα μαλλιά μου, το πάω στο πρωινό το vlog, θα ακούσω τα σχόλιά σα. Τώρα και να μου πείτε δεν είναι καλά, ήδη κόπηκα. Φιλιά, καλό βράδυ. Πάμε τώρα στο δεύτερο βίντεο που ενώνουμε. Είναι ένα έκτακτο βίντεο το οποίο ανέβηκε το Φεβρουάριο του 2020, πάλι έτσι τσακ, λίγο πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Το οποίο είναι ένα βίντεο που έφτιαξα με αφορμή ένα άρθρο που είχα διαβάσει τότε για ένα διαφημιστικό σποτ με τίτλο «Φιλία, στοργή, έρος, αγάπη». Ήταν ένα άρθρο που είχα διαβάσει σε μια ελληνική ιστοσελίδα, το οποίο ανέλυε το περιεχόμενο ενός διαφημιστικού σποτ που παίχτηκε στο Super Bowl στην Αμερική. Και νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον βίντεο γιατί δίνεται ευκαιρία να διαχωρίσουμε αυτές τις λέξεις όχι απαραίτητος όπως ακριβώς τις είχε το διαφημιστικό σποτ, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να διαχωρίσουμε τις έννοιες ψυχοεκπαιδευτικά. Φεβρουάριο 2020, πάμε να το δούμε. Χαίρετε. Με αφορμή την διαφήμιση η οποία έπαιξε για ένα λεπτό στο Super Bowl, που είναι μια αμερικάνικη πολύ σπουδαία αθλητική διοργάνωση, με τέσσερις ελληνικές λέξεις που συγκίνησαν. Σας διαβάζω εδώ πέρα από την ιστοσελίδα jenny.gr την εξής είδηση, την οποία σίγουρα την έχετε διαβάσει. Μπορεί στην Ελλάδα το Super Bowl να μην είναι διαδεδομένο όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως εκεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς. Κάθε χρόνο μετά το Super Bowl, νομίζω είναι για τον μπάσκετ το Super Bowl, αν δεν κάνω λάθος, όλοι μιλούν για το show στο ημίχρονο και τις διαφημίσεις. Στα ελάχιστα λεπτά διαφημιστικού χρόνου, ένα spot με όνομα Love Takes Action, με τέσσερις ελληνικές λέξεις, συγκίνησε. Ο λόγος για τη διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, το spot της οποίας βασιζόταν σε τέσσερις λέξεις, φιλία, στοργή, έρωτας και αγάπη. Έχω δει το spot, θα το έχετε δει και εσείς γιατί έχει γίνει viral. Είναι οι τέσσερις λέξεις αυτές προφέρονται στα αγγλικά με αγγλική προφορά. Πολύ ενδιαφέρον κιόλας να το δείτε. Ο λόγος που η διαφήμιση μιλούσε ελληνικά είναι απλός. Από το 2008 ο CEO της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας είναι ο ελληνικής καταγωγής Θεόδωρος Μάθας ή Θεόδωρος Μάθας ή Μαθάς, ξέρω εγώ. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τέσσερις λέξεις για την αγάπη. Η πρώτη είναι η φιλία. Το οποίο στο βίντεο το διαβάζει φίλια. Όχι, φιλία είναι σωστή προφορά. Η φιλία είναι η στοργή που πηγάζει από τη φιλία. Friendship στα αγγλικά.
Λοιπόν, μου έστειλε μια φίλη η Ελένη αυτό το άρθρο και μου λέει θέλουμε vlog. Αυτή εκεί στην Impress, είναι μια εταιρεία. Αυτοί που έχουν κανονίσει και τη διοργάνωση των σεμιναρίων, που είναι όλοι φανατικοί και έτσι γνωριστήκαμε κιόλας επειδή παρακολουθούν τα vlogs. Και μου στείλανε προλίγου το άρθρο και μου λένε κάνε ένα vlog να μιλήσεις εσύ, να μπεις στη δική σου οπτική για αυτά τα τέσσερα είδη αγάπης. Το πρώτο είδος αγάπης λοιπόν είναι η φιλία. Εννοείται ότι μέσα σε ένα vlog δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως αυτό το θέμα. Στα σεμινάρια που θα κάνουμε με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου με θέμα την διαχείριση των συναισθημάτων θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για αυτά τα συναισθήματα και για την αγάπη και για αυτές τις τέσσερις εκφράσεις της αγάπης. Λοιπόν, η φιλία είναι για μένα ως ψυχολόγο αλλά και ως άνθρωπο ένα θετικό συνέσθημα. Το να νιώθεις φιλία για έναν άνθρωπο είναι μια τρυφερότητα και μια έγνοια και μια στοργή η οποία έχει να κάνει με την εκτίμηση που τρέφεις για τον άλλον άνθρωπο, με την έγνοια που έχεις για να είναι καλά, αλλά και με τα θετικά συναισθήματα που τρέφεις για αυτόν τον άνθρωπο, τα οποία εκπηγάζουν από τις θετικές και επικοδομητικές εμπειρίες που έχετε μαζί. Η φιλία για μένα, το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα πολύτιμο συνέστημα. Είναι ένα πολύτιμο αγαθό η φιλία, το να νιώθεις φιλία για έναν άνθρωπο και επίσης το να έχεις να νιώθει και αυτός φιλία για σένα, να έχεις μια φιλία με ανταπόκριση, πώς λέμε έρωτα με ανταπόκριση, μια φιλία με ανταπόκριση. Μάλιστα είχα κάνει και παλιά ένα βιντεάκι, μπορείτε να το ψάξετε, που λέει η φιλία ένας πλατωνικός έρωτας. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ πολύτιμο αγαθό η φιλία, γιατί ακριβώς εμπεριέχει μέσα πλήρως την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Δεν μας υποχρεώνει κανείς και ούτε θα έπρεπε να μας υποχρεώνει κανείς, γιατί υπάρχουν μερικές μαμάδες που υποχρεώνουν τα παιδάκια τους να κάνουν παρέα με παιδάκια φίλων τους. Υπάρχουν ορισμένοι γονείς μεγαλύτερης ηλικία που επιβάλλουν στα ενήλικα παιδιά τους να κάνουν παρέα με τα παιδιά φιλανάδων τους ή φίλων τους κλπ. Αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Η φιλία είναι καθαρά ένας χώρος επιλογής που επιλέγω να συνδεθώ ουσιαστικά με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαι υποχρεωμένος, δεν είμαι υποχρεωμένη. Η φιλία είναι πολύτιμη για την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία ενός ανθρώπου, γιατί κατά τη γνώμη μου έρχεται να αναπληρώσει το κενό που έχει αφήσει η έλλειψη κοινωνικής ζωής. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν, έχουμε φτιαχτεί για να ζούμε σε κοινωνικές ομάδες, για να περνούμε τουλάχιστον κάποιες ώρες της μέρας σε επικοινωνία και σύνδεση με άλλους ανθρώπους, και λόγω του μοντέρνου, του σύγχρονου τρόπου ζωής, πολλοί από μας βρισκόμαστε σε μοναξιά ή απομόνωση ή μια μοναχικότητα που τραβάει πάρα πολύ. Η φιλία έρχεται να διανθίσει τη μοναχικότητα των ανθρώπων, έρχεται να διανθίσει τις μίζερες μέρες, έρχεται να δώσει κάποιο νόημα στον ελεύθερο χρόνο. Τι να τον κάνεις τον ελεύθερο χρόνο αν δεν έχεις ανθρώπους να τον μοιραστείς μαζί και να κάνετε πράγματα που γουστάρετε μαζί και να τα κάνεις και με παρέα που γουστάρεις φυσικά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να έχουμε ερωτικές σχέσεις, πόσο δύσκολο είναι να βρούμε το τέρι μας, πόσο δύσκολο είναι να έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση, και επειδή δεν είναι μόνο από το χέρι μας το να βρούμε ερωτική σχέση, γιατί παίζει ρόλο και η έλξη που είναι αστάθμητος παράγοντας και παίζει πάρα πολύ ρόλο και η θέληση και από τις δύο πλευρές και οι κατάλληλες συνθήκες κλπ. Τέλος πάντων, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις γκόμενο, ρε παιδί μου, παρά να κάνεις σχέση ή να βρεις γκόμενο, παρά να κάνεις μια φιλική σχέση. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να δίνουμε χρόνο και ενέργεια στο να δημιουργήσουμε καλές φιλίες ή μια καλή φιλία. Θεωρώ ότι ένας ενήλικας άνθρωπος είναι καλά να έχει 2 με 3 στενές φιλίες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και το λέω με όλη μου την αγάπη προς εσάς. Εάν κάνετε το λάθος που έκανα εγώ στο παρελθόν, του να μην επενδύετε καθόλου συναισθηματικά στο να δημιουργήσετε καλές φιλίες, ξανασκεφτείτε το. Γιατί
Ο χρόνος που επενδύεις για να βρεις ερωτική σχέση, για να βρεις άνδρα, για να βρεις γυναίκα, πολλές φορές πάει χαμένος. Γιατί ξεκινάς την ερωτική σχέση και μετά εύκολο πράγμα είναι να τελειώσει μια ερωτική σχέση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ζούμε στην εποχή που ονομάζουμε τις σχέσεις που διαρκούν πάνω από 6 μήνες μακροχρόνιες σχέσεις. Σκεφτείτε σε ποια εποχή ζούμε. Οπότε δεν λέω να σταματήσουμε να επενδύουμε χρόνο στο να βρούμε την ερωτική σχέση που θέλουμε. Αλλά λέω ταυτόχρονα όσοι ειδικά είναι μόνοι να δίνουν χρόνο και ενέργεια να επενδύουν στο να βρουν καλές φιλίες. Ακόμη και αυτοί που δεν είναι μόνοι και αυτοί που βρίσκονται σε μια συντροφική σχέση που τους ικανοποιεί ή έχουν βρει τον άνθρωπό τους ή βρίσκονται σε ένα καλό γάμο ή σε μια καλή συμβίωση ή σε ένα καλό σύμφωνο συμβίωσης τέλος πάντων, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι είναι καλή ιδέα να έχουν φίλους. Ένα, δυο, τρεις φίλους, καλούς φίλους. Γιατί μπορεί το τέρι σου ανά πάσα στιγμή να μην είναι μαζί σου. Μπορεί να έρθει ένα συμβάν που να μην έχει σχέση με εσάς. Μπορεί να έρθει ο χρόνος που να πάρει το τέρι μας. Ή να μας πάρει εμάς. Μεγαλώνουμε. Ξέρω εγώ. Λέγα στον πατέρα μου προχθές, πώς νιώθεις που οι μισοί άνθρωποι από όσους έχεις γνωρίσει στη ζωή σου έχουν πεθάνει. Μου λέει, νιώθω ότι μπήκα σε μια ηλικία που δεν το συνέχεις γιατί ο μπαμπάς νιώθει νέος. Που λέει, ναι, δεν το έχει σκεφτεί. Ότι του λέω στα 70, τουλάχιστον οι μισοί άνθρωποι που έχει γνωρίσει τη ζωή σου έχουν ήδη πεθάνει. Γιατί γνωρίζει άνθρωπο τον καιρό που είσαι μωρό και αυτή μεγάλη. Μην σα πω και τώρα στα 45 εγώ ότι το 1 τρίτο των ανθρώπων που έχω γνωρίσει τη ζωή μου έχουν πεθάνει. Αυτό είναι έτσι, άμα το σκεφτεί, σου δίνει έτσι μια υπαρξιακή θεώρηση τη ζωή και να βλέπει σε βάθο χρόνου ότι και εσύ κάποια στιγμή μπορεί να πεθάνει, ή το τέρι σου μπορεί να πεθάνει, ή οι φίλοι σου μπορεί να πεθάνουν. Οπότε είναι καλό να μην βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι και πέραν από την επιδίωξη για μια υγιή σχέση ζωής, ερωτική σχέση όσοι δεν έχουν, είναι καλό να έχουμε και επιδίωξη για υγιείς φιλίες. Είπα μία, δύο, τρεις. Περισσότερες νομίζω δεν μπορείς να διατηρήσεις στο επίπεδο της στενής φιλίας, εκτός πια και αν μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολύ συγκροτημένοι, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι τους γίνεται και μπορούν να διατηρούν στενές φιλίες με περισσότερους ανθρώπους, οι οποίες όμως να είναι και οριοθετημένες. Δηλαδή δεν θα έχεις το χρόνο να επικοινωνείς καθημερινά με έναν άνθρωπο τηλεφωνικός, είτε μέσω μηνυμάτων, είτε να βρεθείς από κοντά και να το κάνεις αυτό με 20 ανθρώπους. Δεν έχεις το χρόνο. Και τότε μιλάμε για φιλίες οι οποίες αναζωπυρώνονται κάθε φορά που βρίσκονται άνθρωποι από κοντά. Εγώ έχω τέτοιες φιλίες με φίλες μου στο εξωτερικό, που όποτε βρεθούμε, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, αλλά δεν επικοινωνούμε συνέχεια στο ενδιάμεσο. Και η αλήθεια είναι ότι και εκείνες οι φίλες μου, αλλά και εγώ, χρειαζόμαστε και μια τουλάχιστον φιλία, δυο φιλίες με ανθρώπους που να επικοινωνούμε καθημερινά ή να επικοινωνούμε κάθε 2 μέρες. Είναι πραγματικά μέσα στη ζωή μας. Έχουμε φάει ήδη 10 λεπτά να μιλάμε για τη φιλία, γιατί το αγαπημένο μου θέμα, γιατί το αγαπημένο μου είδος αγάπη σε μένα. Παλιότερα ήταν ο έρωτας, αλλά είχα φάει τα μούτρα μου. Ψάχνοντας τον έρωτα, σοβαρά μιλάω, ψάχνοντας τον έρωτα, ειδικά από τα 20 μέχρι τα 30 μου, ψάχνοντας τον έρωτα, τα 26 μου και μετά, γιατί στα 20 μου, ναι, στα 20 μου έψαχναν τον έρωτα, αφού ήμουν 20 και μισό, τα γνώρισα τον πρώτο μου τον άντρα. Λοιπόν, μεταξύ, σε αυτή την πρώτη τη δεκαετία 20 με 30 ετών, έδινα περισσότερη έμφαση στον έρωτα και έτσι είχα αφήσει τον εαυτό μου χωρίς καλές φιλίες. Είχα φιλίες, αλλά δεν ήταν και πολύ προσεγμένες, γιατί ήταν αλλού το μυαλό μου. Έβαζα προτεραιότητα στην κομμενική ζωή, στην ερωτική ζωή παρά στη φιλική ζωή. Από τα 30 και μετά που έπηξε λίγο το μυαλό μου, που ρήμασα λιγάκι, και ειδικά μετά τα 40, έδωσα περισσότερη έμφαση στις φιλίες, γιατί οι φιλίες είναι για μια ζωή. Και οι φιλίες δύσκολα χαλάνε. Μια καλή φιλία δύσκολα χαλάει. Ενώ μια καλή σχέση μπορεί να χαλάσει από χίλιους πράγματος. Λοιπόν, άρα η πρώτη λέξη ελληνική είναι η φιλία. Η δεύτερη είναι η στοργή, το οποίο το λέει στόργε, στόρτζ, πώς το λέει στα αγγλικά. Στοργή είναι στα ελληνικά. Το είδος της αγάπης που έχεις για τον παππού ή τον αδελφό σου, ή για τον μωρό σου έχεις στοργή. Ή για έναν φίλο σου που αγαπάς πολύ νιώθεις στοργή. Η στοργή είναι εκείνο το συνέστημα που θέλεις την ώρα που κοιμάται ο άλλος πάνω στον καναπέ και είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνας και έχει κρύο, να πάρεις μια κουβέρτα και το θες και το κάνεις. Παίρνεις μια κουβέρτα και τον σκεπάζεις, την σκεπάζεις για να μην κρυώσει.
Η ιστορική είναι εκείνο που θες να χαϊδεύεις το αγαπούμενο πρόσωπο και θες να νιώθεις, να νιώθεις την καρδιά του να χτυπάει κοντά στην καρδιά σου, όπως πούμε τα μωρά αγκαλιά και νιώθουμε έτσι τρυφερά τα μωρά να είναι στο στήθος μας. Στο οργή νιώθεις για ηλικιωμένους ανθρώπους, νιώθεις για βρέφη. Στο οργή νιώθεις για ευπαθείς ανθρώπους, όχι απαραίτητα συγγενείς σου, όχι απαραίτητα φίλους σου. Ο καλός ο άνθρωπος νιώθει στοργή για όλα τα πλάσματα. Στοργή νιώθεις για τα ζωντανά όλα. Νιώθεις για τα γατάκια που συναντάς, τα σκυλάκια που συναντάς. Όλα τα πλάσματα του κόσμου νιώθεις στοργή. Μιλάμε τώρα για πλάσματα τα οποία είναι συμπαθητικά. Τώρα δεν μπορείς να νιώσεις στοργή για έναν άνθρωπο που σου κάνει ψυχολογικό πόλεμο. Δεν μπορείς να νιώσεις στοργή για έναν πρόσωπο το οποίο έρχεται να σε κακοποιήσει καθιονδήποτε τρόπο. Όχι, δεν μπορείς να νιώσεις στοργή και δεν είναι υγιές να νιώθεις στοργή για ανθρώπους οι οποίοι δεν σου φέρονται καλά. Στοργή νιώθουμε για ανθρώπους με τους οποίους είμαστε θετικά συνδεδεμένοι και έχουν καλές προθέσεις προς εμάς, αλλά στοργή νιώθουμε και για ανθρώπους που δεν είμαστε συνδεδεμένοι με κάποιο τρόπο, αλλά βλέποντάς τους νιώθουμε να μας πλημμυρίζει αυτό το όμορφο συνέστημα, το γλυκό συνέστημα που είναι οξυτοκίνη. Η λεγόμενη ορμόνη της αγάπης, η οποία λέει ενεργοποιείται στον εγκέφαλο, παράγεται από τον εγκέφαλο, μόλις once we set eyes on a newborn baby. Όταν δούμε ένα νεογέννητο μωρό, όταν δούμε ένα μικρό γατάκι, ένα νεογέννητο σκυλάκι, κάτι πολύ χαριτωμένα σκυλάκια, πάρα πολύ χαριτωμένα, που τρελαίνομαι και γατάκια, και τα βλέπεις και είναι ναζιάρικα, όπως όλα τα μωρά. Και τα ανθρώπινα μωρά είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου άσχημο μωρό και άσχημο ζωάκι. Ποτέ δεν έχω δει, πραγματικά. Έχουν μια χαριτομηνιά. Και αυτό είναι το appealing, η έκκληση που κάνει η φύση στα αίσθηκτά μας. Είναι πρωτόγονο αίσθημα το αίσθημα της στοργής. Ώστε να προστατεύουν οι δυνατοί τους αδύναμους. Άρα η στοργή είναι ένα επίσης ευλογημένο συνέστημα, το οποίο είναι φυσιολογικό να το νιώθουμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απροστάτευτοι και έχουν ανάγκη την προστασία μας, είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, αλλά και για ανθρώπους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι θετικά και αγαπητικά. Είναι ανομαλία, όταν λέω ανομαλία εννοώ δεν είναι καλό ψυχολογικά, δεν είναι καλό ψυχοσυναισθηματικά, να νιώθουμε στοργή για κακοποιητικούς ανθρώπους. Εκεί είμαστε συνεξαρτώμενοι και πρέπει να το προσέξουμε. Πάμε στο τρίτο συνέστημα, το οποίο είναι ο έρος. Έρωτας. Έρος. Έρωτας. Η ανεξέλεγκτη επιθυμία, λέει, να πεις αγαπώ. Έρωτας. Έρος ανήκατε μάχαν. Έρωτα ανήκετε στη μάχη. Ο έρωτας. Ο έρωτας νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται περιγραφή από εμένα ο έρωτας, ούτε χρειάζεται ο έρωτας από εμένα κάποια εξειδανίκευση, γιατί εγώ συνήθως κάνω την αντίθετη δουλειά, κριτικάρω τον έντονο έρωτα και δεν τον βλέπω με ιδιαίτερα καλό μάτι, γιατί δυστυχώς έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις τις οποίες αυτό το συνέστημα του έρωτα, αυτό το είδος αγάπης, η ερωτική αγάπη, είναι αιτία και αφορμή πολλών κακοποιητικών καταστάσεων και για άνδρες και για γυναίκες. Ο έρωτας είναι ένα συνέστημα ο naturel, είναι ένα πολύ φυσικό συνέστημα. Και αυτά τα τρία συναισθήματα μιλάμε είναι φυσικά. Μόνο το τέταρτο, αυτό που θα πω στην πορεία, είναι και λίγο φτιαχτό με την έννοια του ότι χρειάζεται να έχει συγκεκριμένη καλλιέργεια για να το έχεις αυτό το συνέστημα και αυτό να έχεις αυτού του είδους τη σύνδεση με άλλους ανθρώπους. Ο έρωτας θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όταν αρχίζουμε να το νιώθουμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι κατάλληλοι για μας, να το δαμάζουμε. Είναι δύναμη ζωής ο έρωτας. Είναι ο λόγος που αναπαράγει το ανθρώπινο γένος. Είναι ένα βασικό ένστικτο το οποίο μας έχει βάλει ο Θεός ή η φύση μέσα μας, ούτως ώστε να μπαίνουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία του να ζευγαρώνουμε και να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι μόνο για να κάνεις παιδιά ο έρωτας. Είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το πρωτόγονο συνέστημα. Ο έρωτας όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός και για να προοδεύεις τη ζωή σου και για να εξελίσσεσαι και για να μετακινήσεις και για να συνδέεσαι. Είναι ωραίος ο έρωτας. Φτάνει να είναι μέσα σε υγιείς συνθήκες, σε υγιείς κοινωνικές κατασκευές, μέσα σε μια υγιή σχέση. Με ανησυχεί πάρα πολύ ο έρωτας ο έντονος, ο οποίος σου αφήνει σημάδια στη ψυχή. Είναι παρεξηγημένος ο έρωτας. Παρεξηγημένος ο έρωτας. Μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με όλα αυτά τα τραγούδια
τα pop τραγούδια και τους στίχους, τους καψούρικους και με όλες αυτές τις ψυχοπάθειες που παρουσιάζονται, ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται ως ξυδανικευμένος έρωτας, ενώ στην ουσία πρόκειται για καταστάσεις συνεξάρτησης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όπως και να έχει, ο έρωτας είναι υπέροχος, θέλει όμως προσοχή. Και πάμε στο τέταρτο συνέστημα. Συγγνώμη που δεν μένω πολύ ώρα στον έρωτα. Τα περισσότερα μας vlogs είναι ερωτικά. Έχουμε πει πάρα πολλά για τον έρωτα. Εγώ και σας έχω ζαλίσει τον έρωτα. Και το τέταρτο συνέστημα, το τέταρτο είδος αγάπη, το τέταρτο είδος αγάπης είναι διαφορετικό. Είναι το πιο αξιοθαύμαστο. Ονομάζεται αγάπη. Όχι, αγάπη ονομάζεται. Η αγάπη ως δράση. Χρειάζεται θάρρος, θυσία, δύναμη, λέει το διαφημιστικό σποτάκι της ασφαλιστικής εταιρείας. Όση ώρα σας τα έλεγα αυτά, είχα στο βάθος του μυαλού να θυμηθώ να σας πω ότι πρόκειται για μια διαφήμιση, την οποία σαφώς θα την έχουν μοσχοπληρώσει. Αρκετά εκατομμύρια δολάρια τα έχουν δώσει για να παίξουν ένα λεπτό αυτή τη διαφήμιση στο διάλειμμα του Super Bowl. Είναι από τους πιο ακριβούς τηλεοπτικούς χρόνους. Ένα λεπτό. Πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Ψάξτε το. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς θα μπουν στη διαδικασία. Ψάξτε να δούμε πόσα εκατομμύρια στοιχίζει ένα λεπτό διαφήμιση στο διάλειμμα του Super Bowl. Λοιπόν, είναι διαφημιστικό σποτάκι, άρα την αγάπη την ονομάζει ως δράση, θυσία, δύναμη. Εγώ διαφωνώ. Η αγάπη δεν είναι θυσία. Οι πράξεις που εκπηγάζουν από την αγάπη ούτε εκλαμβάνονται από το ίδιο το πρόσωπο ως θυσία, ούτε από το αγαπόμενο πρόσωπο ως θυσία, είναι φυσικά πράγματα. Είναι ο naturel. Αυτό πολλές φορές μπορεί να λέω στα παιδιά μου ή στον άνδρα μου όταν μου λένε ευχαριστώ, τους λέω δεν χρειάζεται να πεις ευχαριστώ για πράγματα που είναι αυτονόητα. Εφόσον σε αγαπώ, για παράδειγμα, είναι αυτονόητο όταν μου ζητήσεις να μαγειρέψω το αγαπημένο σου φαγητό να το μαγειρέψω. Εφόσον σε αγαπώ, είναι αυτονόητο να έχω την έγνοια και να, για παράδειγμα, να οδηγήσω εγώ το αυτοκίνητο γιατί είσαι κουρασμένος και εσύ μπορεί να πάθεις κάτι, θα δυσκολευτείς να το οδηγήσεις, ή ξέρω εγώ για τα παιδιά, είναι αυτονόητο όταν το παιδί μου χρειάζεται κάτι να του το παρέχω, έστω και αν θα δυσκολευτώ οικονομικά να το πράξω, αλλά είναι αυτονόητο επειδή το αγαπώ και δεν το κάνω από θυσία, το κάνω από αγάπη, δεν το κάνω ως θυσία. Η λέξη θυσία για μένα είναι απαγορευτική. Η λέξη θυσία είναι μια από αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για να εμψυχώνουν τους ανθρώπους ώστε να γίνονται θύματα. Και είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται με πολύ χειριστικότητα. Μην ξεχνάτε ότι είναι διαφήμιση διαφημιστικής εταιρείας που έχει σκοπό να πουλήσει διαφημιστικά συμβόλαια. Διαφημιστικής, λέω. Είναι διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία έχει σκοπό να πουλήσει ασφαλιστικά συμβόλαια και λέει αν αγαπάτε πραγματικά τον άλλο, η αγάπη είναι αγάπη ως δράση, θυσία, άρα θυσιάζομαι και αγοράζω μια ακριβή ασφάλεια ζωής για το τέρι μου επειδή το αγαπώ. Και μετά πω και το σκοτώνω και την εσπράττω. Αυτό το τελευταίο διαγράψτε. Ξέρετε ότι το χόμπι μου το βράδυ είναι να παρακολουθώ true crime documentaries, ντοκιμεντέρ από αληθινά εγκλήματα. Και μία στις δύο περιπτώσεις που η σύζυγος σκοτώνει τον σύζυγο είναι γιατί του έχει φτιάξει προηγουμένως ένα συμβόλαιο ασφάλειας πολύ ψηλό. Και όπου ο σύζυγος σκοτώνει τη σύζυγο. Εμείς για να είμαστε ήσυχοι δεν κάναμε κανένας ασφάλεια, κανένας. Λοιπόν, έχω πει πολύ λίγα για την αγάπη, αλλά έχει φτάσει τα 20 λεπτά ήδη αυτό το έκτακτο, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι η αγάπη είναι το απάβγασμα της ανθρώπινης συνδεσιμότητας, το οποίο όσο πιο πολύ εξελίσσεται πνευματικά και ψυχογνωστικά ένας άνθρωπος και ψυχοεκπαιδευτικά, τόσο πιο πολύ μπορεί να το βιώσει και να το απολαύσει. Σας στέλνω την αγάπη μου. Όχι αγάπη, όχι φίλια, όχι στόργκε, όχι έρος, την αγάπη μου, την ελληνική μου την αγάπη. Χωρίς να έχετε καμία υποχρέωση, γιατί δεν πρόκειται να θυσιαστώ για εσάς και ούτε ζητώ φυσικά από κανένα να θυσιαστεί για μένα. Αγάπη χωρίς θυσία είπαμε. Η αγάπη δεν είναι θυσία. Γεια! Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το τρίτο βίντεο. Είναι 4 βίντεο τα οποία έχω κάνει σύραφη. Το οποίο αυτό βίντεο έρχεται από τον Οκτώβριο του 2020.
Και έχει τίτλο «Πώς είναι μια γνήσια αυθεντική φιλία». Πάμε να το δούμε. Είναι ένα βίντεο το οποίο έγινε με αφορμή ένα προηγούμενο θέμα. Θα το δείτε, το λέω και στο βίντεο. Και είναι μια προσπάθεια να απεικονίσουμε πώς είναι μια γνήσια πραγματική φιλία. Οκτώβριος 2020 αυτό το βίντεο. Πανδημικό. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το απόψινο βίντεο είναι θεωρητικό και είναι εμπνευσμένο από το χθεσινό βραδινό βίντεο. Το χθεσινό βραδινό βίντεο, για όποιους δεν το έχουν δει, μιλάει για το πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα όταν θεωρούμε ότι ένας φίλος μας ή μια φίλη μας βρίσκεται σε μια σχέση που εμείς θεωρούμε κακή για τον ίδιο ή για την ίδια, και παρόλο ότι κατά καιρούς μας παραπονιέται για αυτή τη σχέση και λέει πώς θα βγει από αυτή τη σχέση, στο τέλος δεν βγαίνει και πώς το αντιμετωπίζουμε. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Και με προβλημάτισαν πάρα πολύ και τα σχόλια τα οποία ήταν αφορμή για να γίνει το χθεσινό βίντεο, αλλά και κάποια από τα σχόλια του χθεσινού βίντεο. Και νιώθω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την ουσία της αληθινής αυθεντικής φιλίας. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ. Να ξεκαθαρίζω ξανά ότι αυτό είναι το κανάλι μου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας, ασχολούμαι πολλά χρόνια επαγγελματικά με τα θέματα των σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων. Η φιλία είναι μια από τις πιο θεμελιώδεις ανθρώπινες σχέσεις, εξίσου σημαντική με τις ερωτικές σχέσεις, εξίσου σημαντική με τις οικογενειακές σχέσεις. Και σε αυτό το βίντεο θα σας παραθέσω τη δική μου προσωπική άποψη ως ψυχολόγου για το τι είναι αυθεντική και υγιής φιλία. Καταρχάς, οι φίλοι, θα πω αυτό το χίλιο υπομένο, είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε. Ενώ λέει οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Στη ζωή μας έχουμε την ευλογία να μπορούμε να επιλέξουμε κάποιους ανθρώπους να είναι σαν συγγενείς μας, να είναι στενά συνδεδεμένοι μαζί μας. Να επιλέξουμε φίλους. Ξέρω ότι κάποιοι ακούγοντας αυτό θα πείτε, μα εγώ δεν βρίσκω φίλους. Εγώ δεν έχω την ευλογία να έχω καλούς φίλους. Ξαναλέω, στη ζωή μας έχουμε την ευλογία να μπορούμε να επιλέξουμε καλούς φίλους, αυθεντικούς φίλους, σε όλο το διάστημα της ζωής μας. Μπορεί στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε να μην έχουμε φίλους ή να είμαστε με κάποιες φιλίες που να νιώθουμε ότι δεν είναι ταιριαστές για μας, αλλά επιμένω πως είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε? Όταν αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική και ιερή σχέση η φιλία. Και είναι μία σχέση ανταποδοτική. Ανταποδοτική σχέση σημαίνει ο καθένας δίνει και ο καθένας παίρνει. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή κάνω μία φιλία, δημιουργώ μία φιλία, μπαίνω σε μία φιλία με σκοπό να δώσω και να πάρω. Όχι μόνο να πάρω ή όχι μόνο να δώσω. Το αλυσβερίσει αυτό. Του δίνω και παίρνω και συναισθηματικά αγαθά κυρίως, αλλά ίσως και άλλου είδους αγαθά, είναι πολύ σημαντικό για τη φιλία. Δεν νοείται μονομερής φιλία. Εάν η φιλία είναι μονομερής και μόνο ένας δίνει και ο άλλος παίρνει, τότε μιλάμε για μια φιλία που δεν είναι αυθεντική, δεν είναι αληθινή φιλία. Είναι συμφεροντολογική φιλία. Υπάρχουν και τέτοιες. Υπάρχουν οι φίλοι, οι άνθρωποι που θα μας θυμηθούν για να πάμε μόνο για καφέ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μας θυμηθούν όταν θέλουμε να τους κάνουμε μια χάρη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μας θυμηθούν όταν θέλουν να τους βοηθήσουμε σε κάτι. Αυτή δεν είναι φιλία. Η φιλία έχει την ανταποδοτικότητα. Είμαι εδώ για σένα, είσαι εσύ εδώ για μένα. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθεια μου, θα σου την παρέχω. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθεια μου, θα μου την παρέχεις. Εάν χρειάζομαι τη βοήθεια σου, έχω το θάρρος να σου τη ζητήσω. Εάν χρειάζεσαι τη βοήθειά μου, έχεις το θάρρος να μου τη ζητήσεις. Η φιλία είναι μία σχέση στην οποία, χωρίς να έχουμε καμία υποχρέωση ο ένας πάνω στον άλλο, επιλέγουμε να αποκτήσουμε υποχρέωση ο ένας προς τον άλλο. Εάν συγκρίνουμε τη φιλία με τη σχέση γονιού-παιδιού, ο γονιός έχει υποχρέωση να προσφέρει πράγματα στο παιδί του.
και κατά τη γνώμη μου την οποία έχω εκφράσει και σε πολλά άλλα βίντεο, το παιδί δεν έχει υποχρέωση να προσφέρει πράγματα στο γονιό του. Μπορεί το παιδί να νιώσει το φιλότιμο να προσφέρει πράγματα στο γονιό του, μπορεί να νιώσει το σεβασμό, να νιώσει να του τον εμπνεύσει το σεβασμό ο γονιός του ή να του εμπνεύσει την ανιδιοτελή προσφορά ή ο γονιός να κάνει επίκληση στο συναίσθημα ώστε να χρησιμοποιήσει συναισθηματικά το παιδί. Το παιδί όμως δεν είναι υπόχρεο να προσφέρει πράγματα στο γονιό του. Γιατί ο γονιός είναι αυτός που αποφασίζει και να δημιουργηθεί το παιδί, αλλά και να δημιουργηθεί η σχέση. Στη φιλία όμως δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε γεννήσει το φίλο μας. Δεν έχουμε δημιουργήσει το φίλο μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε φίλοι με το φίλο μας. Ο φίλος μας δεν είναι υποχρεωμένος να είναι φίλος μαζί μας ή φίλοι μας. Είναι μια ελεύθερη επιλογή στενής διαπροσωπικής σχέσης, πλατωνικής, μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν συνήθως κάποια άλλη συγγένεια, γιατί μπορεί να παρατηρηθεί και αυτό. Δύο ξαδέλφες, για παράδειγμα, οι δύο ξαδέλφοι να έχουν στενή φιλία, η οποία να είναι πιο έντονη από τους δεσμούς αίματος. Συνήθως όμως οι φιλίες είναι μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι συγγενείς μεταξύ τους. Δεν έχει καμία υποχρέωση ο ένας φίλος προς τον άλλο. Να είναι φίλος, δεν έχει καμία υποχρέωση να βρίσκεται εκεί. Είναι εκεί επειδή επιλέγει να είναι εκεί και επειδή η σχέση που έχει με τον άλλον τον άνθρωπο νιώθει ότι είναι χρήσιμη για τη ζωή του και του κάνει τη ζωή του καλύτερη. Έχω πει πολλές φορές ότι κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, όχι για να την κάνουμε χειρότερη. Θα το πω και για τις φιλίες αυτό το πράγμα. Ότι κάνουμε φιλίες για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όχι για να την κάνουμε χειρότερη, είτε τη δική μας ζωή, είτε τη ζωή των φίλων μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε self-absorbed, να απορροφηθούμε από τον εαυτό μας. Να απορροφηθούμε από τα θέματα που απασχολούν εμάς τους ιδίους προσωπικά. Να απορροφηθούμε από τα θέματα που μας απασχολούν και μπορεί καν να μην τα γνωρίζουμε ότι μας απασχολούν, να μην διαπιστώνουμε ότι μας απασχολούν. Να απορροφηθούμε από τους εσωτερικούς μας δαίμονες. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ιδανικό, γιατί κανείς από εμάς δεν έχει μεγαλώσει σε ιδανικό περιβάλλον, ένας άνθρωπος ο οποίος τραυματίζεται και στην οικογένεια του μέσα και στο σχολείο και στην κοινωνία και προχωρά τη ζωή του και είναι, ξέρω εγώ, 20 χρόνων, 25 χρόνων, 30 χρόνων, 40 χρόνων, 45 χρόνων, 50 χρόνων και δεν έχει ψυχοψαχτεί ποτέ και δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία για να τα βρει με τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, είναι πολύ πιθανό να έχει θέματα εσωτερικά που τον απασχολούν, που την απασχολούν, τα οποία να μην τα γνωρίζει. Να μην ξέρει ότι, για παράδειγμα, έχω αυτό το αποθυμένο. Ή να μην γνωρίζει ότι έχω αυτό το θέμα. Ή έχω αυτό το φόβο. Ή έχω αυτή την αγωνία. Ή έχω αυτό το ζήτημα, αυτή την εσωτερική σύγκρουση που δεν με αφήνει να δω καθαρά. Για τις εσωτερικές συγκρούσεις και για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας έχουμε μιλήσει σε δύο βίντεο, το ένα από τα οποία το είχαμε κάνει μαζί με τη Βίκη, που είναι φιλόσοφος και ψυχαναλήτρια, και είχαμε μιλήσει για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Όταν υπάρχει μέσα μας μια ενδογενή σύγκρουση, την οποία δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, δημιουργείται ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας είναι και η προβολή. Η προβολή αποθυμένων συναισθημάτων. Δηλαδή, αν εγώ προσωπικά έχω αποθυμένα, αν εγώ έχει πράγματα που θα ήθελα να κάνω και δεν τολμήσα να τα κάνω, αν εγώ φοβάμαι ότι θα μπορούσε να κάνω κάποια πράγματα που δεν θέλω να κάνω, αν εγώ δεν είμαι καλά με τα μέσα μου, αν δεν είμαι ξεκάθαρος με τα μέσα μου και αν έχω αντιδράσεις που βγαίνουν από μέσα μου αυθόρμητα, οι οποίες με εκπλήσουν και εμένα τον ίδιο ή και εμένα την ίδια κάποιες φορές, είναι πολύ πιθανό μέσα στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους να κάνω προβολές. Δηλαδή, δικά μου άλλοι τα θέματα να τα βλέπω πάνω στους άλλους. Αυτός νομίζω είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά τις ερωτικές σχέσεις των φίλων τους και δεν παραμένουν μόνο στο κομμάτι το συμβολευτικό που τους έχει ζητηθεί. Και δεν σέβονται τις επιλογές των φίλων τους να παραμείνουν σε μια σχέση ή δεν σέβονται το γεγονός ότι ο φίλος τους ακόμη ίσως δεν είναι έτοιμος να φύγει από εκείνη τη σχέση. Και θεωρούν ότι όντες οι ίδιοι, ούσες οι ίδιες έξω από εκείνες τις ερωτικές σχέσεις μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα από αυτόν που είναι μέσα στην ερωτική σχέση
ή από τον ψυχολόγο στον οποίο κάνει θεραπεία το ζευγάρι να γνωρίζουν καλύτερα τι συμβαίνει μέσα σε εκείνη τη σχέση. Ένα πολύ εύστοχο σχόλιο το οποίο διάβασα πρόσφατα στο χθεσινό βραδινό βίντεο, θα το διαβάσω τώρα, μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση, είναι κορυφαίο αυτό το σχόλιο, λέει. Τώρα να το βρω. Λέει ότι πώς φερόμαστε στους φίλους μας όταν φερόμαστε έτσι στα παιδιά μας. Τώρα ένα λεπτό να το βρω. Έπρεπε να το είχα σημειώσει από πριν. Α, δηλαδή, αν έχεις την απέτηση να σε ακούσουν οι φίλοι σου και να κάνουν αυτό που τους λες, τι απαιτήσεις θα έχεις αν το παιδί σου έχει μια σχέση που δεν εγκρίνεις? Εμένα αυτό με προβληματίζει. Μα πώς να έχεις την απέτηση να δουν αυτά που βλέπεις όταν είναι ερωτευμένοι? Δώσε τους ένα νόμο να γκρινιάξουν όταν το χρειάζονται και άσε τους να πάρουν αποφάσεις όταν είναι έτοιμοι. Εγώ θα πρότεινα στη φίλη μου να δει έναν ψυχολόγο να δει γιατί κολλάει όταν δεν είναι ευχαριστημένη η ίδια. Άμα θέλει. Αλλά θα την ακούσει όταν έχει τσακωθεί και θέλει να τον βρήσει. Άμα είσαι απ' έξω και βλέπεις πιο καθαρά, γίνε πιο υποστηρικτικός φίλος και στις σχέσεις των παιδιών μας κυρίως. Αυτό το σχόλιο μου έχει αρέσει εξαιρετικά και έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με αυτό το βίντεο. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι είμαι και μητέρα, εκτός από ψυχολόγος και φίλη. Είμαι και μητέρα. Είναι δύσκολο πράγμα πολύ για ένα γονιό να βρεθεί στη θέση να έχει το παιδί του μια ερωτική σχέση που ο ίδιος ο γονιός να θεωρεί για οποιονδήποτε λόγο ότι αυτή η ερωτική σχέση δεν είναι κατάλληλη για το παιδί του. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Και εκεί ο γονιός καλείται να σκάσει κυριολεκτικά, να καταπιεί τη γλώσσα του, να σιωπήσει και να μην βάζει εμπριστικά λόγια στο παιδί του για τη σχέση του. Για τον απλούστατο λόγο ότι άμα βάζεις εμπριστικά λόγια στο παιδί σου για τη σχέση του, το πιο πιθανό είναι να του προκαλέσεις την αντίδραση και να προσκοληθεί ακόμη περισσότερο το παιδί σου πάνω σε μια σχέση που μπορεί όντως να μην είναι κατάλληλη γι' αυτό. Θα σας πω μια ιστορία που την έχω ξαναπεί. Ήταν μια ιστορία που συνέβηκε όταν ήμουν έγκυος την Κυριακή. Κυριακή σήμερα είναι 20 ετών, 20 και μισό. Είχε έρθει κοντά μου ένα ζευγάρι, οι οποίοι ήταν απελπισμένοι, γιατί ο γιος του σε ηλικία 18 ετών είχε δημιουργήσει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα σε ηλικία 33 ετών, χωρισμένη με παιδί. Και ήταν σκασμένοι γιατί θεωρούσαν ότι ο γιος τους έκανε μια επιλογή καταστροφική για τον ίδιο. Και μου είπαν τι θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε το παιδί μας, αυτή η γυναίκα η οποία είναι 15 χρόνια μεγαλύτερη και όσο είχε περάσει την νόμιμη ηλικία για να μην θεωρείται παιδεραστία, και έχει και παιδί, γιατί να σπιτώσει το παιδί μας, γιατί να τον παρασύρει και αυτός είναι μόνο 18 χρονών και δεν κόβει το μυαλό του και δεν βλέπει καθαρά και μπορεί να την αφήσει και έγκυο και μπορεί να προχωρήσει και να καταστραφεί η ζωή του κλπ. Ήμουνα 24 ετών όταν ήμουν έγκυος στην Κυριακή. Τους άκουγα καλά-καλά και γυρίζω και τους λέω με ένα ύφος εντελώς ψύχρεμο να τους αραγωνιάσετε. Μου λένε τι εννοείς? Να σταματήσετε να πηγαίνετε κόντρα σε αυτή τη σχέση. Μου λένε γιατί? Γιατί τους λέω από όσα μου έχετε ξεστορίσει, όλη αυτή η αντίδραση που έχετε εσείς προς το γιο σας για την επιλογή που έχει κάνει στα 18 του να ερωτευτεί μια γυναίκα 33 ετών με παιδί, τον σπρώχνει στο να εξειδανικεύει εκείνη τη γυναίκα, να εξειδανικεύει εκείνη τη σχέση, είναι έφηβος, θα είναι αντιδραστικός απέναντι στους γονείς του και φέρνεται το αντίθετο αποτέλεσμα. Θύμωσαν μαζί μου αρκετά και συνέχισαν να τον πολεμούν. Σε κάποια φάση ξανάρχονται και μου λένε, κάναμε αυτά που κάναμε από μόνοι μας και δεν έχουν αποτέλεσμα. Τι μας είχες πει να κάνουμε? Τους λέω να τους αρβωνιάσετε. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω να αποδεχτείτε την κοπέλα. Καλέστε την κοπέλα σπίτι σας. Δεν εννοώ αρβωνιάστε τους κυριολεκτικά. Αποδεχτείτε τη φίλη του. Γνωρίστε τη φίλη του. Πέστε του, παιδί μου, έχεις επιμείνει αρκετά, μας έχεις πείσει ότι είναι πολύ σωστή η επιλογή σου. Σεβόμαστε τη δική σου τη γνώμη. Είναι εντάξει μαζί μας, φέρε και τη φιλενάδα σου να τη γνωρίσουμε και συνέχισε. Το έκαναν αυτό το πράγμα και μετά από 5 μήνες από μόνος του μικρός χώρισε τη μεγαλύτερη
Και όταν το ρώτησαν γιατί χώρισε, λέει: Ού Παναγία μου, είχε πάει και σπίτι της και έμενε κιόλας. Ού Παναγία μου, είναι πολύ δύσκολο να είσαι με μια γυναίκα μεγαλύτερη που έχει και μωρό, αλλά τα ενδιαφέροντα με εμένα, αλλά τα ενδιαφέροντα αυτής, βαρέθηκα. Και έτσι ο γιος τους σταμάτησε από εκείνη τη σχέση, η οποία προφανώς ήταν ακατάλληλη για τον ίδιο, όχι μόνο για τη διαφορά ηλικίας ή για το γεγονός ότι η μεγαλύτερη γυναίκα είχε παιδί, αλλά για το ότι αυτός ήταν 18 και εκείνη ήταν 33. Δηλαδή ο 18χρονος ακόμη δεν έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλός του. Ακόμη είναι έφηβος. Είπαμε μέχρι τα 26 χρόνια εξελίσσεται το εγκέφαλος του παιδιού. Δηλαδή η εφηβεία ψυχολογικά τελειώνει στα 26 χρόνια. Άρα αυτή μπορεί νόμιμα να ήταν ηλικιακά, να ήταν ενήλικας εκείνο το παιδί 18 ετών και να μην τίθεται το θέμα διαφοράς ηλικίας που να είναι ποινικά κολάσιμο, όμως στην πραγματικότητα ήταν μια εντελώς ατέριαστη σχέση, επειδή ο μικρότερος 15 χρόνια ήταν 18 ετών. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, ο μικρότερος ήταν 35 ετών και η μεγαλύτερη τέλος πάντων ήταν 50 ετών. Ναι, 50 ετών. 35 με 50. Είδατε, τα μαθηματικά μου είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, με άγγιξε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Λέει, όταν κάνουμε έτσι στους φίλους μας, πώς θα κάνουμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι να προσφέρουμε πράγματα. Στους φίλους μας δεν είμαστε. Στα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι, τα παιδιά μας είμαστε υπόχρεοι να τα προστατεύσουμε. Τους φίλους μας δεν είμαστε υπόχρεοι να τους προστατεύσουμε. Θα μου πείτε, μα αγαπάμε τους φίλους μας. Και όταν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να είναι χαρούμενος. Και εγώ θα πω, όταν αγαπάς τον άλλον και θέλεις να είναι χαρούμενος, οφείλεις να το σέβεσαι. Οφείλεις να σέβεσαι τα συναισθήματα του. Οφείλεις να σέβεσαι τις αποφάσεις του. Οφείλεις να σέβεσαι αυτό που επιλέγει να κάνει στη ζωή του. Το είχα πει και στο χθεσινό βίντεο. Η μόνη περίπτωση στην οποία επεμβαίνουμε είναι όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά μέσα σε μια σχέση τα οποία υφίστανται βία. Εκεί ναι, θα επέμβουμε. Και μπορεί να επέμβουμε και ανώνυμα, με ένα τηλεφώνημα στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Σε άλλες περιπτώσεις δεν επεμβαίνουμε. Γιατί? Είμαι ψυχολόγος. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, τα πρώτα χρόνια ήμουνα πολύ προσεκτική, ώστε να μην δημιουργώ εκ των προτέρων απόψεις για τα περιστατικά που έρχονταν στο γραφείο. Δηλαδή, έρχονταν κάποιος να πει το θέμα του, έρχονταν ένα ζευγάρι να πει το θέμα του. Πρόσεχα πάρα πολύ να μην δημιουργήσω γνώμη από νωρίς. Σε κάποια φάση, μετά από 4-5 χρόνια που εργαζόμουν, είχα φτάσει σε ένα σημείο που έκανα κάποιες σκέψεις στην πρώτη συνάντηση. Δηλαδή, αυτοί θα τα πάνε καλά, ή αυτοί δεν θα τα πάνε καλά. Τις οποίες δεν μοιραζόμουν, αλλά παραδέχομαι πως τις έκανα. Οπότε ήρθε ένα περιστατικό στο γραφείο, το οποίο με συγκλώνησε και με έμαθε για τα καλά να μην προκαταλαμβάνομαι, να μην έχω άποψη για το τι θα συμβεί σε μια ιστορία ανθρώπων, προτού αυτό συμβεί. Ήταν ένα ζευγάρι, το οποίο είχαν έρθει σε μένα όταν είχαν σχέση, μια απλή σχέση, είχαν αρκετά θέματα μεταξύ τους και η κοπέλα είχε θέματα με τον εαυτό της και το παιδί είχε θέματα με τον εαυτό του. Δουλέψαμε αρκετό καιρό μαζί. Σε κάποια φάση αποφάσισαν να χωρίσουν. Εγώ δεν έβλεπα καμία σωτηρία σε εκείνη τη σχέση. Δηλαδή, όταν αποφάσισαν να χωρίσουν, θεώρησα ότι καλά έκαναν. Δεν είμαι εγώ που το αποφάσισαν να χωρίσουν, μόνοι τους αποφάσισαν να χωρίσουν. Και ζήτησαν παράλληλα να έρχονται ο καθένας ξεχωριστά. Όταν ερχόντουσαν ο καθένας ξεχωριστά, έβλεπα ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι μεγάλωναν και ήταν νεαροί άνθρωποι, στη δεκαετία των 20. Μεγάλωναν και εξελίσσονταν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν με ρωτούσε κάποιος εκείνη τη χρονιά που έκανα ψυχοθεραπεία και στους δύο παράλληλα, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο να τα ξαναβρουν, θα έλεγα όχι, με τίποτα. Στο τέλος της μέρας, αυτοί οι δύο άνθρωποι τα ξαναβρήκαν με έναν τρόπο εντελώς απρόσμενο και από μένα την ίδια, που ήμουν η ψυχολόγος και των δύο. Και όχι μόνο τα ξαναβρήκαν, αλλά δημιούργησαν μια υγιέστατη σχέση μεταξύ τους και αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μετά, έχω μια πολύ ωραία οικογένεια. Και γνωρίζω ότι έχω μια πολύ ωραία οικογένεια, γιατί έχει τύχει να τους ξαναδώ. Δηλαδή, μπορεί να έχουν έρθει να μιλήσουν για τα παιδιά τους, να ζητήσουν να ρωτήσουν μια γνώμη κάτι, και βλέπω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Και ο χωρισμός τους τους βοήθησε, και η ψυχοθεραπεία που έκανε ο καθένας ξεχωριστά τους βοήθησε, και εγώ δεν είμαι Θεός και Παντοκράτορας ως ψυχολόγος να γνωρίζω τα πάντα. Πώς μπορείς εσύ, βρε φίλε, πώς μπορείς εσύ, βρε φίλη του φίλου σου,
να ξέρεις τι είναι το καλύτερο δυνατόν για το φίλο σου και να έχεις βγάλει και απόφαση ότι πάει προς την καταστροφή του και ότι δεν μ' ακούει και έχω απελπιστεί και να το πάρεις τόσο προσωπικά το ζήτημα. Νομίζω χρειάζεται όλοι μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω από όλες τις σημαντικές σχέσεις στη ζωή μας και τη σχέση μας με τους φίλους μας και τη σχέση μας με τα παιδιά μας και τη σχέση μας με τον ερωτικό σύντροφο αν έχουμε και τη σχέση μας με τους συγγενείς μας και να σκεφτούμε «Σέβομαι εγώ αυτόν τον άνθρωπο, σέβομαι εγώ την ελευθερία του ανθρώπου, το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, σέβομαι την αυτοδιάθεση». Καθιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο επεμβαίνω στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του ανθρώπου αυτού που αγαπάω και είναι μέσα στη ζωή μου. Μήπως δεν μου πέφτει λόγος να κρατάω μούτρα ή να εξακολουθώ να έχω μία έντονη άποψη για το τι θα έπρεπε να κάνει στη ζωή του ο φίλος μου από τη στιγμή που ο φίλος μου ή η φίλη μου, το παιδί μου ή ο συγγενής μου ή οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος με τον οποίο σχετίζομαι μου ανακοινώνει ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση και αναλαμβάνω την ευθύνη της απόφασης για τη δική μου ζωή. Μήπως πρέπει να ζήσω κι εγώ τη δική μου ζωή? Γιατί κάποιοι στο χθεσινό βίντεο σχολίασαν κάποιες από τις αρχικές σχολιάστριες που ήταν η αφορμή για να γίνει το χθεσινό βίντεο και μου έγραψαν: «Έχω μια πάρα πολύ καλή ζωή, έχω παντρευτεί τον ώρα της ζωής μου, είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ καλά». Δεν λέω πως δεν είναι καλά. Δεν λέω πως δεν είστε καλά. Δεν λέω πως δεν είστε ευτυχισμένες. Δεν είμαι σε θέση εγώ να το κρίνω. Δεν είμαι σαν εσάς που θα κρίνετε για τις φίλες σας ότι δεν είναι καλά στη ζωή τους. Αυτό που θα πω όμως είναι: εστιαστείτε στη δική σας ζωή και σεβαστείτε το ανθρώπινο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του άλλου ανθρώπου. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε, ως ψυχολόγου, είναι ένδειξη προβολής αποθυμένων συναισθημάτων όταν έχουμε έντονα αρνητικά συναισθήματα για μια προσωπική σχέση ενός φίλου μας, όχι δική μας. Θα σας πω μια δικιά μου εμπειρία, η οποία κρατάει 15 χρόνια. Με ένα πρόσωπο με το οποίο έχω φιλία 20 χρόνια. Ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται από την παιδική μου ηλικία. Από το μεγάλο μου. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήμασταν ιδιαίτερα φιλικά συνδεδεμένοι όταν ήμασταν μικρότεροι. Στην πορεία όμως, όταν διάφοροι άλλοι φίλοι εγκατέλειψαν αυτό το πρόσωπο, λόγω των επιλογών που έκανε αυτό το πρόσωπο στη ζωή του, των επιλογών που έκανε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή προχώρησε να κάνει παιδιά με έναν άνθρωπο που θεωρούσαν οι άλλοι πως δεν ήταν κατάλληλος άνθρωπος, όταν έκανε μια επιλογή προσωπική για τις σχέσεις του αυτού του προσώπου, δηλαδή οι κομιλφό φίλοι μας το παράτησαν αυτό το πρόσωπο. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν το παράτησα και ούτε πρόκειται να το παρατήσω και ούτε πρόκειται να μπω εμπόδιο στην οποιαδήποτε επιλογή κάνει αυτό το πρόσωπο, επειδή σέβομαι ξεκάθαρα την ελευθερία που έχει αυτό το πρόσωπο να επιλέγει για τον εαυτό του και επειδή καταλαβαίνω τι έχει περάσει στη ζωή του αυτό το πρόσωπο, μπορώ να καταλάβω τι πόνο έχει βιώσει, μπορώ να καταλάβω τι εγκατάλειψη έχει βιώσει. Μιλάω τώρα για την προσωπική του ζωή, όχι για τις σχέσεις του. Και μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί αυτό το πρόσωπο να κάνει λαθασμένες επιλογές. Και επειδή αυτό το πρόσωπο, παρόλο που κάνει λαθασμένες επιλογές για την προσωπική συναισθηματική του ζωή, είναι εξαιρετικός γονιός, θα είχα θέμα αν δεν ήταν καλός γονιός, με την έννοια του ότι θα αγωνιούσα για τα παιδιά του. Σέβομαι την όποια επιλογή του. Έστω και αν αυτή η επιλογή που κάνει τον πονάει ή του προκαλεί συναισθηματικό πόνο ή έχει χάσει χρήματα από αυτά ή οτιδήποτε. Ποια είμαι εγώ να πάω να πω στον άνθρωπο που αγαπάω φιλικά: «Ξέρεις, σταμάτα. Μη βγαίνεις με αυτή την κοπέλα. Είναι καλή κοπέλα. Είναι πρικοθύρας, μη βγαίνεις με αυτή. Ή μην κάνεις αυτή τη σχέση. Ή δεν θα σε κάνω παρέα τώρα που ενοχώρησες με τη φίλη σου και ήρθες και μου πεις τα προβλήματά σου, τώρα τα ξαναβρήκες μαζί της». Όχι, δεν μου πέφτει λόγος. Και αυτό δεν το λέω για να σας πω ότι είμαι πολύ σπουδαία φίλη και άλλοι δεν είναι σπουδαίοι φίλοι, εσείς δεν είστε σπουδαίοι φίλοι. Απλώς μου ήρθε αυτό το περιστατικό στο μυαλό
Γιατί σκεφτόμουν, ρε, μήπως έχω κάνει λάθος μετά το χθεσινό βίντεο. Μήπως. Πες και το σκουλαρίγκι μου. Μήπως έχω κάνει λάθος, μήπως ήμουν έντονη, μήπως ήμουν υπερβολική, μήπως έχουν δίκιο όλοι αυτοί που κλαίνε και στενοχωριούνται και λυπούνται για τους φίλους τους. Και μάλιστα ένας φίλος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κολλητός φίλος και ο οποίος εμένα μου έχει πει ότι έχω κουραστεί με τα ίδια και τα ίδια, έχω κουραστεί να έρχεται να μου λέει τα προβλήματά του και μετά να πηγαίνει να ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια, και έχω διακόψει τη σχέση, το άλλο το πρόσωπο λέει εγώ τον αγαπάω έστω και αν δεν μου μιλάει γιατί με έχει απορρίψει για τις επιλογές που κάνει στη ζωή μου. Καταλαβαίνω, κατανοώ και την απόφαση του άλλου φίλου, ο οποίος είπε εγώ δεν μπορώ να κάνω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο επειδή συνέχεια άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί στην προσωπική του ζωή και έχω κουραστεί να παρηγορώ για πράγματα τα οποία θα ξανακάνει τα ίδια. Τον καταλαβαίνω και εξακολουθεί να είναι φίλος μου και εκείνος ο άνθρωπος. Καταλαβαίνω όμως και το φίλο μου ο οποίος έχει αυτή τη συναισθηματική δυσκολία και αδυναμία. Του έχω πει πάρα πολλές φορές να πάει σε ψυχολόγο. Ελπίζω να πάει σε κάποια φάση. Δεν μπορώ εγώ να του κάνω το ψυχολόγο παρόλο που είμαι ψυχολόγος η ίδια. Για να σου κάνει ο άλλος το ψυχολόγο πρέπει να πας να είναι ψυχολόγος και να πας στο γραφείο του και να κάνεις ψυχοθεραπεία και να μην είναι φίλος. Μπορούμε να κάνουμε το ψυχολόγο στους φίλους μας. Και ψυχολόγοι να είμαστε ήδη δεν μπορούμε να κάνουμε το ψυχολόγο στους φίλους μας. Και όταν με ρώτησε ο κοινός μας φίλος, μα πώς τον αντέχεις, είπα δεν παίρνω προσωπικά τη δική του ζωή. Αντιλαμβάνομαι πως πρόκειται για δική του ζωή και αντιλαμβάνομαι ότι αυτός τραβάει τον πόνο, δεν είμαι εγώ που τραβάω τον πόνο. Εγώ ως φίλη νιώθω την ηθική υποχρέωση να τον ακούσω όταν έχει κάποιο πρόβλημα, όπως και εκείνος με ακούει όταν έχω κάποιο πρόβλημα. Γιατί υπάρχει το ανταποδοτικό στοιχείο. Αυτός ο φίλος μου με ακούει. Όταν έχω ένα θέμα θα καθίσει, θα με ακούσει, θα με συμβουλέψει και μπορεί να με συμβουλέψει και σωστά. Μάλλον να με συμβουλεύσει πιο όρημα από ό,τι δρά ο ίδιος, αν θα χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο οριμότητα και ανοριμότητα. Και αν εγώ είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να ακούσω πολλά και πω, ξέρεις, αυτό το διάστημα γράφω, αυτό το διάστημα είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ να έχω πολλές επικοινωνίες, το σέβεται και δεν με ενοχλεί. Χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι στις φιλίες μας, να είμαστε ανοιχτοί στις φιλίες μας. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι στις φιλίες μας με τους άλλους, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πρώτα στη φιλία μας με τον εαυτό μας. Πρέπει να αναλάβουμε τα δικά μας άλλη τα ψυχολογικά θέματα. Πρέπει να αντιθασεύσουμε τους δικούς μας εσωτερικούς δαίμονες. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές. Είμαι 45 χρόνων και πάω για τέταρτη, πέμπτη φορά και κάνω ξανά ένα γύρο ψυχοθεραπείας σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Γιατί το χρειάζομαι. Το χρειάζομαι να κάνω ψυχοθεραπεία. Και πάω σε ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία. Είμαι ψυχολόγος, είμαι 45 χρονών. Έχει σχεδόν 23 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Και όμως, έχει 23, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 97. Και όμως, πάω σε ψυχολόγο για πέμπτο γύρο. Που θυμάμαι πόσους γύρους ψυχοθεραπείας έχω κάνει. Τη λέω σε αυτή τη φάση της ζωής μου, χρειάζομαι ψυχοθεραπεία ξανά και θα πάω να λύσω τα θέματά μου. Να πιάσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες από τα κέρατα ή από τα μαλλιά, να τους ταρακουνήσω και να τα βρω με τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε τόσο σίγουροι και τόσο αυστηροί κριτές για τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε αυτή την περίοδο ψυχοθεραπεία αν το χρειαζόμαστε και δεν συμβουλεύουμε το φίλο μας πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και τι γίνεται στην περίπτωση που ένας φίλος μας, ο οποίος έρχεται να μας συμβουλευτεί, πάει και σε ψυχολόγο. Εκεί είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Του λες αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, από τη στιγμή που πας σε ψυχολόγο, καλύτερα ρώτα την ψυχολόγο σου, ρώτα τον ψυχολόγο σου για αυτό που με ρωτάς, που σε γνωρίζει καλύτερα και που είναι ψυχολόγος και που είναι πιο αντικειμενικός. Άρα κανένα πρόβλημα. Και αν δεν πάει σε ψυχολόγο φίλος μας, του εισηγούμαστε να πάει σε ψυχολόγο. Γιατί το είπα και χθες, οι ψυχολόγοι είναι οι κατάλληλοι ειδικοί για να μπορέσουν να αξιολογήσουν μια σχέση, αν είναι υγιής ή όχι. Και αν αυτή η σχέση είναι καλή ιδέα να τελειώσει, είναι καλή ιδέα να συνεχίσει και αν ναι, κατά από ποιες προοπτικές.
Ποιος είμαι εγώ σαν απλός φίλος, έστω και αν είμαι εγώ ίδια ψυχολόγος, να αποφασίσω αν εσύ πρέπει να σταματήσεις τη σχέση σου ή να συνεχίσεις τη σχέση σου, ή ότι εγώ θα συνεχίσω να έχω μια αρνητική γνώμη για το σύντροφο σου, για τη σύντροφο σου, γιατί όταν τσακωθήκατε ήρθες και μου είπες κάποια αρνητικά πράγματα. Και επειδή σε αγαπώ πάρα πολύ, σε αγαπώ εσένα πάρα πολύ, έχω θυμώσει πάρα πολύ με εκείνη την κοπέλα που σε έχει στενοχωρήσει τόσο πολύ, και έτσι δεν μπορώ να τη συμπαθήσω, εκτός και μου έχει αποδείξει. Πώς να σου αποδείξει ένα μάνα, αφού δεν είναι μαζί σου που έχει σχέση, μαζί μου που έχει σχέση. Μαζί σου, δηλαδή που δεν είναι δική μας η σχέση των φίλων μας. Δεν είναι δική μας. Και όταν η φιλία εκφεύγει, ξεφεύγει από το στοιχείο του αλληλοσεβασμού, της ανταποδοτικότητας, της ελευθερίας της επιλογής, του βασικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων. Όταν εγώ δεν μπορώ να έχω ενσυναίσθηση προς το φίλο μου, ο οποίος είναι ερωτευμένος, και έχει αποφασίσει για καλό του ή για κακό του, θα δείξει το μέλλον, δεν μπορώ να ξέρω. Έχει αποφασίσει ότι θα τα ξαναφτιάξει με το τέρι του, με το τέρι της που έχω χωρίσει. Ποιος είμαι εγώ να ξέρω ότι κάνει κάτι λάθος? Ποιος είμαι εγώ? Και ποιος είμαι εγώ να κρίνω και να κατακρίνω μία σχέση ενός φίλου, ο οποίος πλέον δεν μου μιλά, γιατί διάβασε και ένα τέτοιο σχόλιο χθες. Ότι είχαμε μία φίλη, η οποία όταν βγήκε ραντεβού με κάποιον, μετά το πρώτο ραντεβού, έκοψε σχέσεις με τρεις με τις φίλες της, γιατί της είπαμε πράγματα που δεν της άρεσαν, και έχει παντρευτεί και έχει πόσα χρόνια που είναι παντρεμένη και ζει μια δυστυχία και δεν μας μιλάει και ζει μια δυστυχία και είναι κακοποιημένη. Και πού το ξέρεις πως είναι κακοποιημένη? Πού το ξέρεις πως ζει μια δυστυχία αφού δεν σου μιλάει? Πού το ξέρεις? Πώς μπορείς να το κρίνεις αυτό το πράγμα, αν ο άλλος περνά καλά στο γάμο του ή όχι, αν περνά καλά με τα παιδιά? Και μάλιστα έχει έγραφε εκείνο το σχόλιο και παιδιά βασανιστές. Κύριε Λέισο, δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να κατακρίνουμε τα παιδιά μιας φίλης μας, η οποία αποφάσισε να μην μας μιλάει όταν εμείς της είπαμε κάποια πράγματα μετά το πρώτο ραντεβού? Τι της είπατε άραγε? Και να ξέρετε ότι όταν γράφουμε ένα σχόλιο και στο σχόλιο κατηγορούμε το φίλο μας ή τη φίλη μας, ο οποίος δεν είναι εκεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεν σημαίνει ότι όσα καταγράφουμε σε ένα σχόλιο είναι και αληθινά. Είναι η δική μας προσωπική άποψη, η δική μας προσωπική κρίση. Και επειδή υπήρξε και ένα σχόλιο χθες που μια φίλη έγραψε, νιώθω ότι μας έχεις κατακρίνει με το βίντεο. Και της έγραψα. Γράψατε εκείνα τα σχόλια στο προηγούμενο βίντεο και ζητήσατε την άποψή μου. Μου ζητήσατε ως ψυχολόγος να κρίνω. Είναι άλλο το κατακρίνω και άλλο το κρίνω. Μου ζητήσατε ως ψυχολόγος να κρίνω κάποιες απόψεις και έκρινα εκείνες τις απόψεις. Τώρα, αν εσύ το βίωσες ως κατάκριση, επειδή διαφωνείς με την κρίση μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάκριση. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που είναι βασικά της ανθρώπινης λογικής και της επιστήμης της λογικής. Δεν σημαίνει ότι εγώ αν ονομάζω κάτι κατάκριση, αυτό είναι κατάκριση. Δεν σημαίνει ότι αν ονομάζω εγώ κάτι κακοποίηση, αυτό είναι κακοποίηση επειδή το ονομάζω. Και όταν στη συζήτηση υπάρχουν δύο, που ο ένας είναι επιστήμονας των ανθρωπίνων σχέσεων, κοινωνικός επιστήμονας των ανθρωπίνων σχέσεων, είτε ψυχολόγος, και ο άλλος δεν είναι. Αν ο ψυχολόγος εκφράσει γνώμη πάνω σε κάτι το οποίο δεν είναι δικό του, δεν τον αφορά, του το βάζεις εκεί πέρα και χρησιμοποιεί την αντικειμενική του κρίση με βάση όσα στοιχεία του δίνεις για να εκφέρει γνώμη, δεν είναι κατάκριση, είναι κρίση. Πώς θα μπορούσα εγώ να σε κατακρίνω τη στιγμή που δεν σε γνωρίζω? Πώς θα μπορούσα εγώ να σε κατακρίνω τη στιγμή που δεν γνωρίζω τη σχέση σου? Δεν γνωρίζω τη φίλη σου? Μπορώ όμως να πω μια άποψη και να την πω έντονα, και θα την πω έντονα, ξέρετε γιατί? Θα την πω έντονα εκ μέρους όλων των ανθρώπων που έχουν κακοποιηθεί ψυχικά από καλοθελητές, από σωτήρες και από φίλους οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα, από φίλους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερα από τους φίλους τους, και επειδή δίδονται σε μια προσπάθεια να σαμποτάρουν ουσιαστικά τις φιλίες, τις σχέσεις των φίλων τους, επειδή αυτοί κατά τη γνώμη τους θεωρούν ότι είναι κακές σχέσεις και κακές φιλίες. Κακές ερωτικές σχέσεις. Η φιλία είναι ιερή και ως ιερή σέβεται την ιερότητα της προσωπικής επιλογής του κάθε ανθρώπου. Σοβαρά. Σοβαρά. Δεν είσαστε ούτε, δεν εργάζεστε στις πρώτες βοηθείες, δεν είστε διασώστες και σας έχουν καλέσει στο 14 κάποιος αριθμός να πάτε να διασώσετε κάποιον. Είστε φίλοι που έχει ζητηθεί η γνώμη σας ή δεν έχει ζητηθεί η γνώμη σας, γιατί έχω δει και γνώμες που δεν έχουν ζητηθεί. Ο καθένας να ζει τη δική του ζωή και να σέβεται την ελευθερία του φίλου του. Διαφορετικά δεν λογείται φιλία. Λογείται εξάρτηση, λογείται χτητικότητα, λογείται συμφεροντολογική σχέση, σχέση υποτακτική. Φιλία δεν λογείται.
Στην πραγματική φιλία σέβεται ο ένας τον άλλον και έχει ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον. Αυτό που γράφει ο Μάκης στο σχόλιο, σε ένα σχόλιο χθες που γράφει ο Μάκης, λέει: εγώ δεν ερωτεύομαι τόσο πολύ. Οι φίλοι μου όμως ερωτεύονται πάρα πολύ και τους σέβομαι όταν είναι ερωτευμένοι, γιατί όταν είναι ερωτευμένοι χάνουν τη λογική τους. Και μάλιστα είχατε βάλει και αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη, ο έρωτας παρανοεί, που είναι και ωραία μουσική αυτό το τραγούδι. Ότι η όρατα σε κάνει να παρανοείς και να βγαίνεις από τη λογική. Η αλήθεια είναι, όταν είσαι ερωτευμένος, ναι, η κρίση σου είναι διαφορετική. Όμως μην ανησυχείτε, εσείς που έχετε φίλους ερωτευμένους. Γιατί ο έρωτας και η έξαψη του έρωτα πάει μερικούς μήνες. Μετά, όταν καθησυχάσει η ένταση του έρωτα, εάν είναι η σχέση κακοποιητική και δεν είναι υγιής, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο φίλος σας και η φίλη σας που εσείς αγαπάτε και στηρίζετε, ειδικά αν έχει και έναν καλό φίλο να συνομιλήσει μαζί του χωρίς εμπάθεια, με ενσυναίσθηση αλλά χωρίς εμπάθεια, να μπορέσει να καταλάβει αν όντως δεν είναι καλή αυτή η σχέση και να το τερματίσει. Και ξαναλέω, δεν αποφασίζουμε εμείς τι θα κάνουν τα παιδιά μας, τα ενήλικα, ή οι φίλοι μας με τις ερωτικές τους σχέσεις. Αυτοί αποφασίζουν, η γνώμη μου πάντως. Καλό βράδυ, φιλιά. Πάμε τώρα στο τέταρτο βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο φετινό. Νομίζω έχει ανέβει 24 Μαρτίου 2023 και είναι ένα βίντεο για ένα ερώτημα που δέχομαι συχνά και κάτω στα σχόλια και σε μηνύματα που μου στέλνει ο κόσμος. Τι γίνεται όταν αντιληφθούμε ότι ένας φίλος που έχουμε πολλά χρόνια φιλία μαζί του έχει στοιχεία ναρκισισμού. Τερματίζουμε μια μακροχρόνια φιλία όταν εντοπίσουμε ναρκισισμό στο φίλο ή στη φίλη μας? Νομίζω ότι είναι ένα ταιριαστό βίντεο για να τελειώσουμε αυτό το συνδυασμό 4 παλαιότερων βίντεο. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί σε τέτοιο προβληματισμό. Ναι. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τη φιλία. Αλλά όχι τη φιλία γενικά, ειδικά για τις μακροχρόνιες φιλίες, οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές, καταπιεστικές, κακοποιητικές σχέσεις, αλλά να διστάζουμε να τις τερματίσουμε λόγω του ότι είναι μακροχρόνιες ή έχουμε επενδύσει πολύ συναισθηματικά σε αυτές, ή το κακοποιητικό μέρος της φιλικής σχέσης εξασκεί πάνω μας επίκληση στο συναίσθημα, επικαλείται τις πολλές φορές που μας έχει ακούσει, που μας έχει βοηθήσει, που ήταν εκεί για μας και λέει: τώρα θα με παρατήσεις, θα έτσι θα διαγράψεις με μια μόνο κοντιλιά όσα έχουμε περάσει μαζί. Αφορμή για το συγκεκριμένο βίντεο το σημερινό είναι ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για σχέσεις με νάρκισσους, κακοποιητικές ναρκισσιστικές σχέσεις, και γράφει ένας φίλος: τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το άτομο αυτό που έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά είναι ένας φίλος μας με τον οποίο μας συνδέει μακροχρόνια φιλία την οποία δεν μπορούμε να χαλάσουμε? Και έμεινα και το κοιτούσα το βίντεο, απάντησα αυθορμήτως με ένα σχόλιο μονολεκτικό, αλλά θεώρησα ότι αυτό το θέμα μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να το κάνουμε βίντεο. Γιατί έχουμε εστιάσει πολύ στο πώς διακόπτουμε σχέσεις τοξικές με συγγενείς μας, ακόμη και με τους ίδιους μας τους γονείς, πώς πάμε no contact. No contact σημαίνει πάμε σε μηδενική επαφή. Πώς διακόπτουμε σχέσεις ερωτικές ή γάμους και χωρίζουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος με το στυλ της προσωπικότητας που κουβαλάει μας ταλαιπωρεί και μας κακοποιεί και μας προκαλεί πολλές φορές ορατή και άλλες φορές αδιόρατη κακοποίηση. Αδιόρατη κακοποίηση είναι η ψυχική κακοποίηση η οποία δεν έχει φανερά σημάδια, δηλαδή το negging. Negging σημαίνει κάποιος να βρίσκει τον τρόπο μέσα σε μια κουβέντα που να την παρουσιάζει ως φιλική και ως αστείο, να μας ρίχνει χολή. Πολλοί από εσάς έχετε χρησιμοποιήσει για τη λέξη necking μια ελληνική κενολεξία με
αρφαγιώτα, καινούρια λέξη, αν υπάρχει. Αν έχω δημιουργήσει και εγώ μια καινούρια λέξη, απολογούμε. Έχετε χρησιμοποιήσει τη λέξη προσβλημέντο, δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι θα σου κάνει κομπλιμέντο, στην ουσία σου χώνει προσβολή. Και είναι πολύ συνηθισμένα τα φαινόμενα να σου λέει, για παράδειγμα, πω πω τι ωραίο αυτό που έχεις φτιάξει, αν το έκανες και λίγο έτσι θα ήταν καλύτερο. Ή πολύ ωραία τα μαλλιά σου, αν έβαζες κιόλας και μακιγιάζ θα φαινόσουν πιο όμορφη κλπ. Υπάρχει ολόκληρο playlist με τίτλο hashtag nagging. Το nagging είναι η ειρωνία, η κοροϊδία, η υποτίμηση, η οποία σερβίρεται ως καλόπιστη κριτική και αυτή η κριτική, αυτοί οι τύποι που κάνουν nagging είναι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, δεν τους έχει ρωτήσει κανείς τη γνώμη τους. Σερβίρεται ως καλόπιστη εντός πολλών εισαγωγικών κριτική, σερβίρεται ως αστείο, σερβίρεται ως χιούμορ και σου λέει καλά, είσαι τόσο υπερευαίσθητος είσαι και δεν σηκώνεις χιούμορ και δεν σηκώνεις ένα αστιάκι κλπ. Λοιπόν, ελοχεύει τεράστιος κίνδυνος να έχουμε φίδια στον κόρφο μας, τα οποία να μην τα συνειδητοποιούμε και να μην τα εντοπίζουμε ότι είναι φίδια και να σκεφτόμαστε ότι μα σοβαρολογεί τώρα αυτή η ψυχολόγος. Μας λέει να διακόψουμε μία φιλία που την έχουμε από το δημοτικό ή μας λέει να διακόψουμε μία φιλία που την έχουμε από το γυμνάσιο. Μας λέει να πάμε no contact με τον κολλητό μας ή με την κολλητή μας. Έχουμε επενδύσει χρόνο, χρήμα, ενέργεια σε αυτή τη σχέση. Αυτός ο άνθρωπος μας ξέρει από τον καιρό που ήμασταν, ξέρω εγώ, 5 χρονών, 10 χρονών, 20 χρονών, δεν ξέρω πόσο χρόνο καθένας και πόσο μακροχρόνια είναι η φιλία του. Ναι, σοβαρολογώ, επειδή η τοξικότητα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και για τη ψυχική και για τη σωματική μας υγεία. Κάπου διάβαζα πρόσφατα μία πρόσφατη μελέτη της ψυχολογίας υγείας, η οποία λέει ότι εάν ένας άνθρωπος βιώνει μια ψυχοπιεστική συνθήκη, που ψυχοπιεστική συνθήκη μπορεί να είναι το να δέχεσαι mopping στη δουλειά σου, το να δέχεσαι nagging ή bullying από έναν μακροχρόνιο φίλο σου, το να δέχεσαι αδιόρατη κακοποίηση από τον σύντροφό σου, κάνει τόση πολύ ζημιά στην υγεία όσο το να καπνίζει κάποιος 15 τσιγάρα ημερησίως. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλές μελέτες οι οποίες λένε ότι ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να μην τρώνε ιδιαίτερα υγιεινά ή να μην προσέχουν πολύ τη λήψη αλκοόλ, για παράδειγμα, ή το κάπνισμα, δεν μιλάμε τώρα για αλκοολικούς ή για ανθρώπους οι οποίοι είναι αλυσίδωτα καπνιστές, chain smokers, μπορεί να καπνίζουν 5 πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν, ρε παιδί μου, να βελτιώσουν τις υγιεινές τους συνήθειες, μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη υγεία εάν αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια ζωή χωρίς ψυχοπιεστικές συνθήκες, χωρίς το άγχος και το στρες που προκαλείται όταν έχεις να κάνεις με τοξικούς, κακοποιητικούς, αδιάγνωστους και ενάρκιστους ανθρώπους, μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη υγεία από άλλους ανθρώπους οι οποίοι προσέχουν ενδελεχώς την υγεία τους, προσέχουν πολύ τη διατροφή τους, ασκούνται συνέχεια και μπορεί να ζήσουν περισσότερο καιρό και να έχουν καλύτερη υγεία. Με αυτό δεν θέλω να σας προτρέψω να μην ασκήστε, να μην προσέχετε τη διατροφή σας, να μην κόψετε τις κακές συνήθειες. Ίσα-ίσα, εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που δίνω ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή διατροφή, εξαιρετικά ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή διατροφή. Και από τον καιρό που έχω διαγνωστεί και με διαβήτη από το 2017, τα τελευταία 6 χρόνια, είμαι εξαιρετικά προσεκτική στο τι τρώω, με πολύ μικρά παράθυρα ολίσθησης. Εξαιρετικά λίγες φορές κάνω αβαρίες στη διατροφή μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάπνιζα επί σειρά ετών το 2002 μέχρι το 2015, 13 χρόνια και έκοψα το κάπνισμα μαχαίρι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος σπανίως πίνω αλκοόλ, ενώ υπήρχε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο έπινα συχνά αλκοόλ. Δεν σας λέω να μην ασκείστε, να μην γυμνάζεστε και να μην προσέχετε διατροφή σας. Απλώς τονίζω πόσο σημαντικό ρόλο
παίζει η ψυχική υγεία, η ψυχική ισορροπία και η ψυχική ηρεμία στο να έχει κάποιος καλή υγεία και μακροβιότητα. Έχω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ παλιό παράδειγμα, πάνω από 20 ετία. Κάπου έμενα ρε παιδιά και απέναντι ήταν ένα σπίτι στο οποίο ήταν ένα ζευγάρι, το οποίο μου φαινόντουσαν πολύ περίεργο. Δεν είχα σχέσεις μαζί τους. Όχι. Είχα μετακομίσει εκεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φύγα και πολύ νωρίς από εκείνη τη γειτονιά. Άρα μπορεί να κάθισα 2-3 χρόνια. Και αυτό που παρατηρούσα ήταν δύο πράγματα. Το ένα το πράγμα ήταν ότι το ζευγάρι είχε συνεχείς καυγάδες, στους οποίους καυγάδες συνήθως έβαζε τις φωνές ως η σύζυγος και κατηγορούσε τον άνδρα της για διάφορα. Του έλεγε, για παράδειγμα, είσαι ακατάστατος, είσαι ασυγείριστος, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το άλλο, δεν έχεις κάνει το ένα, δεν έχεις κάνει το άλλο, και ακούγονταν έτσι τσιριχτά όλες αυτές οι κατηγόριες στη γειτονιά. Και επίσης από τις κατηγόριες που του έκανε, έμαθα κιόλας ότι ο άνθρωπος ήταν και vegan. Δεν έτρωγε ούτε κρέας ούτε γαλακτοκομικά προϊόντα. Του έλεγε μια μέρα, είσαι τόσο ιδιότροπος και έχεις κόψει το κρέας και έχεις κόψει τα γαλακτοκομικά κλπ. Και ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε μονίμως πάνω σε ένα ποδήλατο και είχε ένα πολύ καλογυμνασμένο σώμα. Ήταν ένας άνδρας στη μέση ηλικία. Οπότε μια μέρα μαθαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος έπαθε καρδιακή προσβολή και έμεινε στον τόπο. Και σκεφτόμουν, πω, είναι vegan, κάνει τόσο πολύ προσεκτική διατροφή. Φαντάζομαι θα έτρωγε και οργανικά προϊόντα, φαντάζομαι ότι θα έπαιρνε και συμπληρώματα διατροφής οργανικά για να φροντίσει την υγεία του. Για τα συμπληρώματα διατροφής, εγώ πάω στην ενδοκρινολόγο μου και η πρώτη μου κουβέντα είναι ποια συμπληρώματα διατροφής να πάρω. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι περισσότεροι από εμάς χρειαζόμαστε βιταμίνη D και δεν φτάνει η ηλιοφάνεια για να την πάρουμε, και είναι καλή ιδέα αν θέλουμε να έχουμε καλή σωματική υγεία. Εκτός του ότι πρέπει να καθαρίζουμε το χώρο από τοξικούς ανθρώπους που θα μας ψυχοποιήσουν και μπορεί να μας χαλάσουν την υγεία μας, είναι επίσης εξαιρετικά καλή ιδέα να επισκεφτούμε έναν ενδοκρινολόγο. Ο ενδοκρινολόγος είναι η ειδικότητα η οποία μπορεί να μας πει τι είδους αναλύσεις να κάνουμε για να φανεί τι είδους ελλείψεις έχουμε στο σώμα μας από ιχνοστοιχεία κλπ. Και να μας συστήσει τι είδους συμπληρώματα διατροφής, εάν χρειάζεται να πάρουμε. Εγώ προσωπικά πάω στη δόκτωρα Στέλλα Καουρή, η οποία είναι ενδοκρινολόγος και είναι και διαιτολόγος επίσης, η οποία μου κάνει, κάνουμε τις αναλύσεις και βρίσκουμε τι χρειάζεται να πάρω. Εγώ, για παράδειγμα, παίρνω καθημερινά βιταμίνη D3 και παίρνω και μαγνήσιο, που το χρειάζομαι, και διάφορα άλλα. Τώρα θα σας πω τι παίρνω εγώ, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτά που χρειάζομαι εγώ τα χρειάζεστε κι εσείς, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, η βιταμίνη D3 υπολείπεται σε πολλούς ανθρώπους, είναι σε χαμηλά επίπεδα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο οποίος πρόσεχε επιμελώς την υγεία του, αλλά ζούσε μια ψυχοσπιεστική συνθήκη στην οποία συνέχεια δεχόταν λεκτική επιθετικότητα από τη γυναίκα του, πέθανε νωρίς. Τώρα, με αυτό δεν θέλω να πω ότι τον πέθανε η γυναίκα του, εντάξει, γιατί δεν γνωρίζουμε τι συνέβαινε σε εκείνο το ζευγάρι, δεν γνωρίζω πραγματικά. Ό,τι γνωρίζω είναι ότι έχω ακούσει. Ό,τι έχω ακούσει από τις φωνές που έφτασαν μέχρι το δικό μου σπίτι. Λέω τώρα, έχει πάνω από 20 χρόνια κουβέντα, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη περίπτωση και αυτός να είχε τα δικά του μερίδια ευθύνης για τα προβλήματα που είχε το ζευγάρι μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβαινε. Μπορεί και αυτός να ήταν με το δικό του τρόπο κακοποιητικός. Μπορεί σίγουρα να έκανε παθητική επιθετικότητα. Άμα ακούς μόνο έναν να φωνάζει και τον άλλο να μην φωνάζει, σημαίνει ότι αυτός που δεν φωνάζει συνήθως κάνει παθητική επιθετικότητα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και υπάρχουν και πολλοί σύζυγοι, οι οποίοι άνδρες, οι οποίοι θεωρούν ότι άμα φωνάζει η γυναίκα μας, πρέπει οπωσδήποτε να σκάσουμε, να σιωπήσουμε, να φύγουμε από εκείνο το σημείο μέχρι να δεσπεράσουν τα νεύρα και να επανέλθουμε. Και εδώ θα πω ότι διαφωνώ κάθετα με αυτή την τακτική και θα σας πω ότι έπεσα προχτές πάνω, νομίζω είναι το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Έλεος που κάνω στο Μέγκα, ο Ηλίας Ψινάκης και η Ανίτα Πάνια. Είναι και δύο πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.
τους οποίες τις γνωρίζετε, είναι πασίγνωστες του Πανελλήνου, τους οποίους γνωρίζετε σίγουρα. Και είχαν καλεσμένο έναν παρουσιαστή ειδήσεων και παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής. Τον, θα θυμηθώ το όνομά του, είναι γερμανικό το όνομά του, ρε παιδί μου. Το θυμηθώ. Τέλος πάντων, και αυτός είναι πολύ γνωστός, είναι ο Αντώνης... Ξεχνάω τώρα το επίθετό του. Σρόιτερ, δεν είμαι σίγουρη. Πείτε στα σχόλια. Είναι... Τώρα μου έρχεται η φάτσα του, μου έρχεται το μικρό του όνομα και δεν μου έρχεται το επίθετό του. Νομίζω είναι Αντώνης Σρόιτερ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ο οποίος έλεγε εκεί πέρα ότι όταν τσακώνεται με τη γυναίκα του, ή μάλλον όταν τσακώνεται η γυναίκα του μαζί του, ότι αυτός φεύγει από το σπίτι, φεύγει από το δωμάτιο ή φεύγει από το σπίτι, πάει σε άλλο όροφο μέχρι να τις περάσουν τα νεύρα και να επιστρέψει πίσω. Και του λέγει η Ανίτα Πάνια, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Και εγώ είμαι με το μέρος της Ανίτας. Λέει, δεν τιμάς τη γυναίκα σου όταν δεν κάθεσαι να τσακωθείς μαζί της. Και συμφωνώ με την Ανίτα. Και μάλιστα ο Αντώνης είπε, πω δεν το είχα σκεφτεί και να το έχω υπόψη μου και να το διορθώσω. Τώρα σας μιλάω γιατί έτυχε να δω ένα απόσπασμα από εκείνο το επεισόδιο και μου έκανε εντύπωση η παρέμβαση της Ανίτα Πάνια. Εδώ θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ με όλες τις εκπομπές που έχει κάνει η Ανίτα Πάνια και δεν συμφωνώ με όλες τις απόψεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς η Ανίτα Πάνια, όμως τη θεωρώ ένα ιδιαίτερα ευφυές πρόσωπο, το οποίο πολλές φορές λέει πράγματα τα οποία έχουν νόημα και ουσία και είναι και σκεπτόμενο πρόσωπο. Και σίγουρα εξελίσσεται αυτός ο άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι σκεπτόμενοι προσπαθούμε και εξελισσόμαστε. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε. Του λέει, δεν την τιμάς τη γυναίκα σου όταν αυτή είναι θυμωμένη, όταν αυτή σε κατηγορήσει για κάτι, όταν σου κάνει ένα παράπονο ή όταν υψώσει τον τόνο της φωνής της και εσύ σηκώνεσαι και φεύγεις και δεν της κάνεις την τιμή να τσακωθείς μαζί της. Η παθητική επιθετικότητα είναι επίσης επιθετικότητα. Δηλαδή το να σου βάζει η γυναίκα σου τις φωνές και εσύ να μην λες τίποτα και να σηκώνεσαι να φεύγεις είναι παθητική επιθετικότητα. Οπότε πηγαίνουμε πίσω στο παράδειγμά μας, δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος ήταν μόνο θύμα ή ήταν επίσης και θήτης. Πολύ πιθανό να ήταν επίσης και θήτης και ούτε έμεινα πολλά χρόνια σε εκείνη τη γειτονιά για να δω τι απέγινε η γυναίκα του. Μπορεί και αυτή σύντομα μετά να έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω. Σίγουρα ούτε αυτή ζούσε ιδιαίτερα καλή ζωή με τους καυγάδες καθημερινά ή μπορεί μετά που πέθανε ο άντρας να έζησε πολύ καλύτερη ζωή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, πολλά data ερευνητικά, τα οποία συνδέουν τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις με χειρότερη υγεία και μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό που σας είπα ήταν ένα παράδειγμα το οποίο έτυχε να παρατηρήσω. Και σας ξαναλέω, δεν ήμουνα μέσα στο ζευγάρι, δεν ήταν θεραπευόμενη μου, δεν γνωρίζω τις πραγματικές δυναμικές του ζευγαριού και πολλές φορές βγαίνει προς τα έξω ότι κάποιος είναι κακός και καυγατζής, ενώ μπορεί να είναι και το θύμα εκείνης της σχέσης. Και μπορεί και ο άνθρωπος αυτός να έχει κάποιο γονίδιο και πέθανε από καρδιά, ρε παιδί μου. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι πέθανε από αυτό. Εντάξει, απλώς σας είπα ένα παράδειγμα. Λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία, αν θέλουμε να έχουμε ευεξία, αν θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση και ισορροπημένη διάθεση και αν θέλουμε να εξαρτάται το πώς νιώθουμε από την προσωπική μας προσπάθεια, από τον προσωπικό μας αγώνα και από το πώς φερόμαστε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας και να μην έχουμε καθημερινά ανθρώπους να μας ψυχοπιέζουν υποτιμώντας μας, λέγοντας μας αρνητικά σχόλια για μας, κάνοντας μας υποτιμητικά σχόλια, επιτιμητικά σχόλια, κάνοντας αστεία στα οποία μας προσβάλλουν, στα οποία μας ξεφτιλίζουν, στα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ηλίθιοι. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Εάν έχουμε φίλους οι οποίοι είναι τοξικοί και ναρκισσί, αν έχουμε φίλους οι οποίοι φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνουν, αν έχουμε φίλους εγωκεντρικούς οι οποίοι θέλουν να μονοπολούν το χρόνο μας για να λένε συνέχεια τα προβλήματά τους και να κλαίγονται, και είμαι πολύ δυστυχισμένη και είμαι πολύ δυστυχισμένος και είμαι πολύ άτυχος και είμαι εκεί, είμαι. Αν έχουμε φίλους ανθρώπους που δεν κάνουν ουσιαστικές συζητήσεις με εμάς, αλλά μας χρησιμοποιούσαν τον κάλαθο των αχρήστων τους ή σαν τον προβολέα τους που θα προβάλλουν πάνω μας τα δικά τους αποθυμένα και τα δικά τους θέματα, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ότι παρόλο που αυτές οι σχέσεις είναι μακροχρόνιες, μπορεί να πρέπει να τερματιστούν για να σώσουμε τη ζωή μας. Υπάρχει μία σκέψη
όσον αφορά στο πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις, υπάρχει μία ένδειξη ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν να κολλάνε πάνω σου. Δηλαδή, αν ξεκινήσεις μία σχέση, αν ξεκινήσεις μία φιλία, σαν να και υπάρχει μία εσωτερική επιθυμία να συνεχίσεις αυτή τη φιλία και αυτή η φιλία να μακροημερεύει, και θεωρείται και το θεωρούμε και υποσυνείδητα σαν ένα επίτευγμα το να έχουμε μακροχρόνιους φίλους, που αυτή η τάση και η στάση να έρχεται από τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο οποίος εάν απομονωνόταν κοινωνικά, κυριολεκτικά θα πέθαινε. Σκεφτείτε ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν σε μικρές ομάδες ανθρώπων, ήταν 90, 70, 100 άνθρωποι, όπου ο καθένας από αυτούς, εάν έμενε μόνος του, χωρίς την υπόλοιπη φυλή, κινδύνευε από καιρικά φαινόμενα, άγρια θηρία και ούτω καθεξής. Για τους πρωτόγονους ανθρώπους ήταν θέμα επιβίωσης να μείνουν πάση θυσία μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και οι πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν να διαλέξουν από μία λεκάνη, ξέρω εγώ, 70, 80, 90, 100 ανθρώπων να κάνουν παρέα. Δεν είναι σαν εμάς που έχουμε να διαλέξουμε από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων στο πλανήτη να κάνουμε παρέα, και σαν τη σημερινή εποχή, την εποχή του διαδικτύου, που μπορούμε και να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε φιλίες στον κυβερνοχώρο. Και αρκετές φιλίες έχουν ξεκινήσει από τον κυβερνοχώρο, έχουν ξεκινήσει από το διαδίκτυο, δηλαδή από το ίντερνετ, και επειδή ακριβώς έχουν ξεκινήσει από το ίντερνετ, είναι φιλίες οι οποίες είναι βασισμένες πάνω σε κοινά που έχουν οι άνθρωποι, γιατί στο διαδίκτυο υπάρχει μια πληθώρα. Ο μισός πλανήτης είναι στο διαδίκτυο. Οπότε, μέσα από τόσους πολλούς ανθρώπους, πολύ πιο πιθανό είναι να επιλέξεις να μιλήσεις φιλικά και να συνδεθείς με έναν άνθρωπο που να ταιριάζει. Παρά τότε που ήσουν στο νηπιαγωγείο και είχε, ξέρω εγώ, 25 παιδιά μέσα στην τάξη, τότε που ήσουν στο δημοτικό και είχε 30 παιδιά μέσα στην τάξη, ή τότε που ήσουν στο λύκειο και είχε στο σχολείο σου 300 παιδιά, 500 παιδιά, δεν ξέρω εγώ τι. Στην ενήλικη ζωή και μέσω του διαδικτύου έχουμε μια τεράστια επιλογή. Έχουμε τεράστια νούμερα ανθρώπων από τους οποίους να επιλέξουμε να γίνουμε φίλοι, και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από διάφορες ιστοσελίδες τις οποίες οι άνθρωποι ανασχολούνται με τα χόμπι τους. Αρκετοί άνθρωποι από ό,τι ακούω γίνονται φίλοι και γνωρίζονται γιατί συμμετέχουν στις ιστοσελίδες που παίζουν σκάκι, ή σε ιστοσελίδες που παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι gamers πολύ συχνά δημιουργούν φιλίες μέσα από το διαδίκτυο, που είναι φιλίες αρκετά ταιριαστές, επειδή ακριβώς έχουν παρόμοιο lifestyle οι άνθρωποι και γνωρίζονται όταν επιδίδονται πάνω στο αγαπημένο τους χόμπι. Οπότε, εφόσον πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο να δημιουργήσουμε φιλίες, ας μπούμε στη διαδικασία να ξεσκαρτάρουμε τις μακροχρονίες φιλίες μας, και μόνο χάρη θα κάνουμε στον εαυτό μας αν διακόψουμε μια φιλία με έναν άνθρωπο που εμείς νιώθουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι είναι τοξικός για μας. Και όπως σε κάθε περίπτωση που διακόπτεις μια σχέση με έναν νάρκισο, πρέπει να ξεκαθαρίσεις ότι εγώ προσωπικά αποφασίζω να φύγω από αυτή τη φιλία για τους δικούς μου λόγους. Θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει η φιλία αυτή. Έχω πάρει αυτή την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το περιστατικό. Με αναφέρετε και μερικά περιστατικά. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά με τέτοιους ανθρώπους. Και παραμένουμε σταθεροί στην απόφαση μας για διακοπή της φιλίας και δεν ενδίδουμε σε προσπάθειες hoovering που μπορεί να κάνουν αυτοί οι τύποι τοξικοί και ενάρκηση, ή σε stalking ή σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες μπορεί ένα πρόσωπο, αφού αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε μια τοξική φιλία, όπου καταπιέζεται από τη χειριστικότητα, την αίσθηση δικαιωματισμού, το γεγονός ότι ο φίλος του θέλει να μονοπολεί το χρόνο του, που έχουν διακόψει αυτή τη φιλία και ως αποτέλεσμα κατέληξαν να ταλαιπωρούνται τόσο πολύ με έναν πρώην φίλο, πρώην φίλη που τους κατασκοπεύει και προσπαθεί συνεχώς να έρθει σε επαφή μαζί τους και δεν δέχεται
τη διακοπή της φιλίας τόσο πολύ όσο αν χωρίσουν από ένα τοξικό κολλημένο γκόμενο. Ναι, γιατί όπως έχουμε πει και στο βίντεο που βγήκε την προηγούμενη Δευτέρα, οι φιλίες είναι πλατωνικές σχέσεις. Είναι πλατωνική έρωτες οι φιλίες. Χρήσιμη και απαραίτητη για την επιβίωσή μας και για την ψυχική μας υγεία και ευεξία, επικίνδυνες όμως οι φιλίες όταν είναι τοξικές και μας ψυχοπιέζουν. Δεν είναι λόγος για να συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα με έναν άνθρωπο που μας κακοποιεί ψυχικά. Δεν είναι λόγος το γεγονός ότι έχει πολλά χρόνια που κάνουμε παρέα για να μην διακόψουμε αυτή τη φιλία. Δικαιούμαστε και οφείλουμε να το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Φιλιά!